Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον πλανήτη μέσω του διαδικτύου. Αυτή την φοβερή εφεύρεση, να την πω, πώς να το πω, δεν ξέρω, γιατί θυμάμαι, Στέλιο, ότι πριν καμιά δεκαετία χρόνια, όχι και πάρα πολλά, που μπαίναμε, ας πούμε, το διαδίκτυο δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Ήταν στα. Και το Facebook και αυτά. Στις αρχές. Ναι, θυμάμαι τότε έμπαινες και χρεωνόσουν με την ώρα. Και με την ώρα και με δεν δούλευε και το τηλέφωνο. Ναι, και το μόντεμ που έκανε εκείνο το χαρακτηριστικό ήχο όταν προσπαθούσες να συνδεθεί, ας πούμε. Κανέναν τσιριχτό, ένα ναι. Λες ναι, και σου πατάνε τον κάλο. Λοιπόν, αλλά τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Η τεχνολογία έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να με ακούει και ο φιλαράκος μας, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, ο Τζίμις, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί και να ψαρεύει. Με ψαρεύει και λέει: Βάζω ρε παιδί μου και ακούω. Κατάλαβες. Η τεχνολογία και η επιστήμη, μπορώ να πω, όσον αφορά την ιατρική, έχουν κάνει τεράστια άλματα. Πλέον το ίντερνετ κυριαρχεί. Κυριαρχεί. Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό. Και η είδηση, το νέο, ταξιδεύει σε κλάσματα δευτερολέπτου από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη. Λοιπόν. Ωραία, μπήκαμε με φιλοσοφικό mood. Τάσος, άμα τον έλεγα mood, θα πιστεύω εσύ καταλαβαίνεις, αλλά ο κύριος Στρέγιας. Όχι, έχει συνηθίσει. Αυτούς τους όρους τους κατέχει δηλαδή. Τα έλεγα και εγώ όταν κάναμε μαζί που βγήκαμε. Σε κοιτούσε, έκανε έτσι με το νόημα. Όχι, τα καταλάβαινε. Τα καταλάβαινε. Δεν έχει τέτοια. Καλά, εκεί στην. Το mood δεν είναι το double νταμπλούχο στα ελληνικά. Το mood. Όχι, Μούντι. Ναι, τελικά πού σταμάτησε εχθές, Χρήστο, γιατί εσύ τα τσεκάριζες. Πόσες φορές το είπε IT το νταμπλούχος, 11, 12 το είπε σε 2 ώρες. Πρέπει να δούμε γύρω 13. 13, γρουσούζικο. Λοιπόν, να καλησπέρισω, έχω δίπλα μου, όπως καταλάβατε, το Στέλιο Παπαντονίου από το PAOK Day. Έτσι, ναι. Έτσι, δεν μιλάς, εγώ μιλάω για το PAOK Day, θα με πούνε και PAOKSI σιγά σιγά. Κοντά είμαι. Όχι, δύσκολα, δύσκολα. Δύσκολα να σε πούνε. Δύσκολα. Πρώτα βγαίνει, λέει, η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χουί. Οπότε είναι ένα από αυτά τα πράγματα που δύσκολα μπορείς να αλλάξεις ζωή σου. Ωραία συζήτηση. Κάποιοι, και εγώ όταν ήμουν, ας πούμε, έφηβος, κάποιοι αλλάζαν τότε, να σου πω. Τώρα είναι πιο δύσκολο ή πιο εύκολο, θεωρείς, να αλλάξει κάποιος ομάδα όταν είναι μέχρι μια ηλικία 10, 12, 13, ξέρω εγώ. Είναι εύκολο ή δύσκολο, λες, θεωρείς. Όταν είσαι πιτσιρικάς εκείνη την ηλικία, νομίζω ότι είναι εύκολο να αλλάξει. Πιο εύκολο να αλλάξει. Γιατί τώρα εντάξει, θα το πω. Παίζει ελεύθερα, εδώ μιλάμε, λίμπερο είμαστε. Είχα φτάσει στο σημείο να αλλάξω. Και να γίνει. Τι να γίνω, άστο. Α, δεν θέλω. Α, τελείωσε. Πέσω, γιατί. Ήμουν κοντά, αλλά δεν άλλαξα. Αλλά δεν θα γινόμουν ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ωα, Αθήνα και ομάδα. Ή το Πειραιά. Όχι, καμιά σχέση. Εγώ. Με τα πράσινα. Ωραία, γιατί δεν φοβάσαι να το πει, δεν κατάλαβα. Με τα πράσινα. Εγώ που με βλέπεις, την έχω πει, δηλαδή οι συναριανοί μου. Απλώς και παρεξηγούνται αυτά. Δηλαδή είναι μερικοί οι οποίοι είναι κολλημένοι και λένε. Σιγά. Λοιπόν, μιλάω για παιδική ηλικία. Λοιπόν, και εγώ αυτή την ιστορία που θα σου πω την έχω πει τουλάχιστον ραδιοφωνικά τουλάχιστον 5-6 φορές. Άλλη μία δεν πειράζει. 5,5 χρονών θα άλλαζα και θα γινόμουν ΠΑΟΚ. Α, εντάξει τότε. 5,5-6, θα σου πω. Το έχεις πει και στην τηλεόραση αυτό. Βέβαια, και στην τηλεόραση και τώρα. Ναι. Το είναι το match ΠΑΟΚ Μίλαν. Μπαρτσελώνα, συγγνώμη, ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα. Με αυτή τη φωτογραφία που είναι ο Κούδας που κάνει αυτό την τρίπλα και υπάρχει, ξέρεις, ένας αμυντικός της Μπαρτσελώνα. Το έδειχνε το match, θυμάμαι καλά, το έδειχνε. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ 1-0. Ναι. Καλά, εκεί καμιά, δεν ξέρω, 7, 8, 9 φάγατε και δεν ξέρω πόσο. Λοιπόν, 6 φάγατε, εντάξει. Λοιπόν. Και τελειώνει το μάτς. Με τον μπαμπά τον έβλεπα, το έβλεπα το μάτς. Πιτσιρικά σου τι έβλεπα. Έβλεπα. 6 χρονών, 6,5 πόσο είναι. Έβλεπα και χάζευε. Ναι. Καταλάβαινα τίποτα. Καταλάβαινα ποιο νικά. Ποιο κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Του λέω τελειώνει το μάτς. Μπαμπά, να γίνω ΠΑΟΚ. Ακούς Χρήστο, έχω πει αυτό. Μπαμπά, λέω να γίνω ΠΑΟΚ. Δεν απαντάει. Με παίρνει από το χέρι, με πιάνει. Ανοίγει την πόρτα. Την εξώπορτα, έτσι. Με βγάζει απ' έξω και κλείνει την πόρτα. Χτυπούσα την πόρτα. Κουδούνι δεν έφτανα. Χτυπούσα την πόρτα. Ανοίχτε! Ωραία. Η αντίδραση του μπαμπά σου ήταν όλα τα λεφτά. Κοίτα, δημοκρατικά. Πάρα πολύ ωραίο. Δημοκρατικά πράγματα στην οικογένεια. Και από τότε, ας πούμε, δεν ξαναείπα τη λέξη ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σκέφτεσαι να ήμουν εγώ ΠΑΟΚ και ο Τρέγιας Άρης. Βοηθείτε! Ο Τρέγιας δεν ξέρω αν είχε μπει σε τέτοιο mood. Αριανός ήταν μικρός. Αν είχε μπει σε mood να πει ότι έστω και να σκεφτεί να αλλάξει ομάδα.
Ναι. Δεν μου έχει πει αυτό κάτι. Έγινε που σου λέω. Δεν, ψέματα να πω. Γιατί πόσο ήμουν τότε, 5,5, 6, 6,5, δεν θυμάμαι κιόλα. Αν πει πότε έπαιξε ο Πάοκ με, με την Μπαρτσελώνα, το 1-0 στην Τούμπα. Τι για ξεβάλτο. Κυρίουζάχου, μην κάνει έτσι. Κυρίουζάχου, μην κάνει έτσι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε Χρήστο και όσοι στην οικοληψία, το φιλαράκι μα εδώ πέρα. Και ξεκινάμε λίγο, είτε σε έδωσα, τέτοιο. Άρα μπορείς να με πάρεις. Ήμουνα έστω για 10 λεπτά, ξέρω εγώ, 8 λεπτά. Πόσο διάρκεσε αυτό, 5? Και πόση ώρα έκατσες απ' έξω? Χτυπούσα, δεν έφτανα. Είμαι κοντού, λες, δεν έφτανα το κουδούνι. Χτυπούσα την πόρτα. Βάλτε με μέσα, έκλαιγα. Και με βάλαν μετά. Βασικά η μητέρα μου με έβαλε, να σου πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς μου το κράτησε λίγο μανιάτικο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα που ακούτε εδώ στο Λίμπερο 107,4 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9 ως τις 11. Ποιο μάτς είναι αυτό, Γκετάφε? Αυτό ήταν πολύ ωραίο, δεν την είδες φάση. Έπεσε κάτω, το σκούντιξο άλλος έπεσε και πέφτοντας το ρίχνει μια κλωτσιά. Έτσι, στα μουλοχτά. Και καλά ότι είναι πάνω στη φάση. Λοιπόν, ξεκινάμε με Πορκίτο Ψητοπολείο. Με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στο Πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση του Πορκίτο. Και delivery στο 2310-520-555. Το επαναλαμβάνω, αλλά θεωρώ ότι πλέον είναι πασίγνωστο διάσημο το τηλέφωνο του Πορκίτο. 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας από την εφαρμογή μας την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Mazda Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Παπάφη 205, η διεύθυνση της Mazda Αμανατίδης Στέλιο και τηλέφωνο 2310-924-931. Τι είναι αυτό που φάγαμε, τι με αναγούλα μου έχει φέρει. Το βάζω και λίγο, βάζω μια σάλτσα. Είσαι επηρεασμένος πάρα πολύ από τη σειρά που βλέπεις. Ναι. Όχι, όχι, έχω λίγο, πώς λέγεται αυτό που ανεβαίνει, όχι η παλινδρόμηση, αλλά ισοφαγίτιδα. Παραδοσιακή ψαρο... και τι δεν έχουμε. Από όλα έχουμε, Στέλιο. Κότσι, μην ακούσεις, εντάξει. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Carre Class. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο, με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, τσίπουρου, ούζου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Carre Class με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση είναι στην Καλαμαριά, Άργων Αυτών 1, με Θεμιστοκλήσο Φούλη 76, λίγο πριν το ΣΑΡΚ, κολλητά στο ΣΑΡΚ, λίγο πριν το ΣΑΡΚ, και τηλέφωνο για την κράτηση του τραπεζιού σας, το ρεζερβέ κοινός 2310-413-230. Υγεία. Υγεία, Στέλιο. Υγεία πάνω απ' όλα. Ποιο με στέλνει, Χρειάζεται να. Θα σε κράζει ο φίλο σου τώρα, ναι. Πάλι. Πάλι κάτι, θα τον δώσω στεγνά τώρα, περίμενε. Μέσα από. Άμα σε κράζει. Τι λέει. Δεν στη γράφει. Κύριε Κότσι, 2310-520-555. Πορκίτο. Πάρε τηλέφωνο. Να σου τα φέρουν και θα πες μην χτυπάς το κουδούνι γιατί τσατίζεσαι. Ξέρω ότι τσατίζεσαι, χτυπάνε τα κουδούνια. Λοιπόν, τι έχουμε, βέβαια, έχουμε τίποτα. Πριν πολύ ήσυχα. Για αυτά που έχουμε. Για πες, έχω εδώ, βλέπω χυμό καρότο. Καρότο πορτοκάλι. Τι πήρα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων.
Εγώ έχω μήλο πορτοκάλι καρότο. Εσείς μήλο πορτοκάλι καρότο. Εγώ έχω πορτοκάλι καρότο. Για προχωρά. Γι' αυτό που λέγαμε πριν για το αν αλλάζει κάποιο παιδί ομάδα, πιο μικρό κτλ. Εμείς είχαμε και την τάση το να αλλάζει ομάδα σε κάθε άθλημα. Δηλαδή, ας πούμε, αυτός ο οποίος πήγαινε καλά στο ποδόσφαιρο ήταν, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό είναι, δεν είναι. Εντάξει. Υπήρχε μια τέτοια τάση που ήταν. Εννοείς για τη γενιά σου τώρα, έτσι. Ναι, για τη γενιά μου. Που σε κάθε άθλημα ήταν και διαφορετική ομάδα. Συγγνώμη, εδώ θα συμφωνήσω με τον Τσουκαλά που λέει με ανώμαλους δεν γίνεται αυτό. Είχαμε, δηλαδή θυμάμαι τουλάχιστον 3-4 συμμαθητές μου, δεν θα τους δώσουμε κιόλας. Ναι, καλά, δεν πειράζει. Που το έκαναν αυτό. Εντάξει, να είμαι ας πούμε ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, Άρης στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός στο βόλεϊ και εκτός συνυπασία να είμαι και... εντάξει, δεν το θεωρώ καλά, εντάξει, σημεία των καιρών. Αλλά... για μένα, για τη λογική μου τώρα που είμαστε σε μια ηλικία, το θεωρώ, ξέρω εγώ, πολύ έτσι, χτυπητά αντίθετος είμαι σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, ας πούμε, στο ένα άθλημα να υποστηρίζει τη μία ομάδα γίνεται, και στην άλλη, ας πούμε, να υποστηρίζει στο μπάσκετ, ας πούμε, υποστηρίζει την άλλη. Δηλαδή, να είσαι Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακός στο μπάσκετ, δεν γίνεται. Ή ΠΑΟΚ στο ένα και Άρης στο άλλο. Ναι, ΠΑΟΚ στο ένα και Άρης στο άλλο, να παίζει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ποδόσφαιρο Σάββατο και την Κυριακή πας στο παλέ με τέτοιο του Άρη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι κάνεις, αλλάζεις κασκόλ κάθε μέρα, δηλαδή, σήμερα μονά, αύριο ζυγά. Όπως επίσης είχαμε και τον τύπο που άλλαζε κάθε εβδομάδα ομάδα. Αυτός τι ήτανε, δηλαδή, ήταν, δηλαδή, καμουφλάζ. Ναι, ήταν ο τύπος, ας πούμε, που τη χρονιά... Που χαμελέον. Ναι, ήταν ο τύπος που, ας πούμε, έκανε μια μεγάλη νίκη, ας πούμε, μια ομάδα. Ναι. Και ήταν εκείνη η ομάδα. Εκείνη τη βδομάδα, αλλά κάρτε. Αυτή τη βδομάδα είμαι Παναθηναϊκός. Στην άλλη είμαι, ξέρω εγώ, Ατρόμητος. Άλλο αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω, εσείς... Είμαστε λίγο περίεργη γενιά. Εγώ είπα... Αυτή η νεολαία. Για 5 λεπτά ήμουν ΠΑΟΚ. 5 λεπτά, όχι περισσότερα. Διότι εφόσον ζήτησα από τον πατέρα μου να γίνω ΠΑΟΚ, άρα για 5 λεπτά εστερνίστηκα. Για 5 λεπτά, όχι περισσότερο. Ναι, μετά, να σου πω την αλήθεια, πετάξαμε και την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Έχουμε έχρωμη. Δεν ξέρω σπίτι σου να είσαι ασπρόμαυρη. Ναι, τώρα δεν έχω, εντάξει, προφανώς τώρα. Γιατί πρόλαβες και ασπρόμαυρη, σιγά, μην πρόλαβες. Όχι, δεν πρόλαβα. Βασικά δεν θυμάμαι. Οπότε βγήκαν οι ασπρόμαυροι. Δεκαετία. Οι έχουμε στο 85, 84, 86. Δεν τις πρόλαβα καν. Εντάξει. Δεν είχε γνωρίσει και ο μπαμπάς τη μαμά τότε, λίγο δύσκολο. Κοίτα, γνωριζόντουσαν, ναι, αλλά δεν ήταν σε σχέση. Λοιπόν. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές να είναι ανοιχτές καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής στο 2310-287 και 3 οκτάρια, 6945-287 και 3 οκτάρια. Θα πούμε εδώ έτσι κάποια θεματάκια, κάποια σχόλια να κάνουμε όσον αφορά και την αγωνιστική που έρχεται. Μην ξεχνάμε, Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή αύριο, τελείωσε η εβδομάδα. Σαββατοκύριακο έχουμε αγωνιστική δράση, επιτέλους. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, επιτέλους μετά την ξενέρα αυτή που υπάρχει. Όταν υπάρχουν μάτς εθνικής, βασικά εκτός τους Άγγλους. Όχι, εντάξει, είμαι λίγο υπερβολικός, όχι μόνο οι Άγγλοι. Και οι Λατινοαμερικάνοι γουστάρουν πολύ εθνική. Εθνική. Εθνική, δηλαδή και κάτι Βραζιλίες, κάτι Αγγινές. Μάλλον και όλοι γουστάρουν εθνική, εκτός Έλληνες, μάλλον βασικά. Δηλαδή, τώρα στο πάλι, η Αγγλία ήταν στη θέση μας. Μάλλον να μην πω στη θέση μας, δεν μπορούσε να ήταν. Ας πω ότι είχε αποκλειστεί. Και έδινε ένα μάτς στο Wembley. Στην προηγούμενη διοργάνωση είχε αποκλειστεί. Στα μάτς που είχε αποκλειστεί δεν ήταν γεμάτο το Wembley. Ήταν. Εντάξει, τώρα οι Άγγλοι έχουν και μια τελείως διαφορετική προσέγγιση πάνω στο άθλημα. Εδώ πέρα βλέπεις αγώνες χαμηλότερων κατηγοριών, τρίτη εθνική και τέταρτη, και βλέπεις ότι έχει ένα γήπεδο που είναι γεμάτο. Εφόσον τώρα πάμε εκεί και εντάξει, έχουμε 5 λεπτά. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή, Χρήστο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, θέλω να πω και για τους Ολλανδούς κάτι που με βάση το τελευταίο Football Story. Δεν το είδα το τελευταίο. Έχασες, θα το δω. Ναι. Λοιπόν, πάμε όμως στο φίλο. Καλησπέρα. Εδώ και κάνα τρίλεπτο είναι η γραμμή, περιμένει. Αλλά... Εντάξει, ρε φίλε, περίμενε κιόλας. Τώρα το κατάλαβες. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβες. Να συστηθώ πάλι ή να με κατάλαβες. Όχι, να μην συστηθίζε. Για πες. Τι κάνετε, κύριε Τάσο μας. Καλησπέρα, κύριε Παπαντονίου. Καλησπέρα, κύριε Στέλιο. Κύριε Παπαντονίου. Είμαστε καλά. 9:24 ήταν. Ο ηχολήπτης, 9:23 προς 9:24, ο ηχολήπτης, ναι, να κάνει ένα σποτάκι. Ναι. Σε αυτό που είπε ο Ζάγος ο Ντρούλινγκ. Το έχω πει. Ότι ήμουν ΠΑΟΚ. Για 5 λεπτά σου είπα. Μα το έχω πει. Σήμερα το έχεις πει. Το έχω πει, δεν το θυμάσαι. Το έχει πει και στη Μαρμίτα. Και στη Μαρμίτα το έχω πει και πέρσι το είπα. Αλλά δεν το πιάσες ή δεν το. Κάτι άλλο θα σχολιάσω. Το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή... Δεν το θυμάμαι καθόλου, ναι, να το είχε. Μα ήμουν. Και... Ναι. Καλά, όλοι ήσασταν. Για το ντρέγια. Κατά βάθος. Ναι, ναι, ναι. 5 λεπτά. Για 300 δευτερόλεπτα βασικά.
ιδίως τώρα που έρχονται πρωταθλήματα και κύπελα και τα πάντα. Νάτο, Χρήστο γράφε. Πες όταν μπλούχος αήτος πες. Συνέχισε. Κοίταξε λίγο, δε, όταν δεν λέμε ψέματα. Δεν είναι κακό να ακούγεται. Η αλήθεια δεν είναι. Φτάνει, ο Πάοκ δεν είναι ο κυπελούχος, ο πρωταθλητής, ο ταμπλούχος, ο αήτος. Και τι να κάνουμε, Χρήστο, στο μπάσκετ εσείς δεν ήσασταν κάποτε. Και τι έλεγα με συνέχεια, κάθε 30 δευτερόλεπτα έλεγα ο ταμπλούχος αήτος. Κοιτάξτε λίγο. Που είχα, επειδή... και, που είχα και 3 χρόνια να χάσω, όχι ένα. Επειδή μάθατε να κράζετε μόνο το Μπούζα τότε, τα σπορ του Βορρά, μάθατε μόνο να το κράζετε. Τα πρωτοσέλιδα βέβαια για τον μπάσκετ, για τον Γκάρι, τον Γιαννάκη, για τον μπασκετικό Άρη που έπαιρνε τα πρωταθλήματα και έπαιζε Final Four, τα ξεχνάτε. Που τα έγραφαν εκεί. Αλλά υπήρχαν τέτοια πρωτοσέλιδα, δεν είναι. Α, ναι. Μπράβο, δεν θυμάστε εκείνα. Μπράβο τον κύριο. Εσείς, είναι φιλαριανό. Ο κύριο Μπούζα είναι γεννημένο φιλαριανό, οπότε είναι σωστό. Ναι, α, και δεν νομίζω ούτε πάωξε να είναι. Δεν είπα αυτό. Κάτι προ τριφύλλο του αρέσει. Που θυμάστε ό,τι θέλετε. Μόνο ό,τι θέλετε. Είναι επιλεκτική η μνήμη σα. Με κατάλαβε. Ναι, για πε εσύ που τα θυμάσαι όλα και δεν είναι επιλεκτική η μνήμη σου. Τι είπε γι' αυτό για τον κύριο Μπούζα ότι έκανε πρωτοσέλιδα Άρη. Υπήρχαν δεκάδε πρωτοσέλιδα τότε που Άρη μεσουρονούσε στον μπάσκετ και έπαιρνε τα πρωτοθλήματα και ναι. Εντάξει, αλλά αυτά δεν τα θυμάστε. Μπράβο, μπράβο. Τα ξεχνάτε. Να του δώσουμε μια πλακέτα του κύριου Μπούζα που έκανε πρωτοσέλιδα με τον Άρη. Για να πουλήσει. Γιατί πάντα είναι επιλεκτική, ιδίως η δική σου μνήμη. Όχι κύριε, τρέγιαμα, σας παρακαλώ πολύ, μας προσβάλλετε. Σας παρακαλώ, ναι. Δεν μου λες. Ναι, σου λέω. Τι άντε θα πάτε. Σταν. Ο λαός θα είναι εκεί, ο λαός. Σε ποιο μάτς. Βοηθήσει την ομάδα για την αποφυγή του υποβιβασμού. Γιατί ξαναθυλές. Ούτε ευρώ θα τον έδινα εγώ. Αν ήταν στο χέρι μου, δηλαδή να μην πάει κανείς Αριανός, στο δικό μου χέρι, θα έλεγα ούτε ευρώ. Ούτε ευρώ. Ναι, αλλά για υπάρχουν μένα. Τώρα συνοπαδοί σου που σε ακούνε 20, 25, 30 που θέλουν να πάνε, φίλε. Πώς θα γίνει. Σου είπα για τη δική μου άποψη. Δεν σημαίνει. Ναι. Πρόσεξα, αν ήμουν και εγώ 20-25, θα ήθελα να πάω. Ερώτηση. Θα ήθελα να πάω. Ερώτηση. Mm. Εισιτήρια σε έδωσε Ξάνθη. Όχι, βέβαια. Τα εκδοτήρια όμως λειτουργούν κανονικά. Όχι, έτσι, βέβαια. Όχι. Για όλους οπαδούς λέω. Γιατί και πέρσι δεν σας έδωσε. Αλλά 45 εισιτήρια κατά την άποψη του Άρη υπήρχαν πλαστά. Ναι, η Ξάνθη λέει 260. Ένα λεπτό. Πέρσι υπήρχε. Πόσο λένε, εκδοτήριο υπήρχε. Φέτος δεν θα υπάρχει ούτε. Υπήρχε εκδοτήριο για τους οπαδούς του Άρη. Υπήρχε. Για τους οπαδούς του Άρη. Ναι, για μεμονωμένο. Βέβαια. Φιλέ, αφού δεν σε δώσαν εισιτήρια. Για μεμονωμένο ρε τρέγια. Και φέτος για μεμονωμένους. Δεν δίνει φέτος σου λέω ρε. Μόνο κάτοχοι διαρκείας. Λέει, δεν θα ανοίξει εκδοτήριο. Μόνο κάτω και διαρκεία. Ναι. Ωραία. Γιατί δεν κάνετε το άλλο κόλπο το πετυχημένο που έχετε κάνει και πιο παλιά. Ποιο είναι το πετυχημένο. Είχατε πάει στην Καβάλα ναι. με προσκλητήρια γάμου για ναι. να μπει και μπήκατε μέσα και σταματούσαν τα μπλόκα και δίγατε προσπίση για γάμο. Δεν το κάνετε και αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Αυτά είναι... Α, δεν ξέρει. Πάλι κοντή η μνήμη σου. Τι λέει ρε παιδιά σου. Εδώ θα είμαι εγώ να τα θυμίζω όλα. Μπράβο ρε τρέγε. Όλα θα θυμίζω. Πήγες και στο γάμο μήπως. Όχι, ρε φίλε, αφού δεν υπήρχε γάμος. Γαμοπύλα, αφού έφαγες, τι έφαγες. Ιβιτασιόν, για λατσί ήταν ο γάμος. Δεν υπήρχε γάμος. Ναι. Υπήρχε για να περάσετε τα μπλόκα μου. Βασικά ένας έγραψε επιτυχημένα, λέει παιδιά, παντρεύομαι, λέει στην Ξάνθη, λέει την Κυριακή, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Να το, αφού στο ένας το έγραψε. Το θυμάμαι εγώ την κολπάρα τότε, να πω που είχε γίνει. Ωραία. Αυτά. Τέλος πάντων. Τίποτα καμιά ανακοίνωση κατά της Ξάνθης είχαμε ή σταμάτησε. Όχι, σταμάτησε. Ο Άρης μία ανακοίνωση έβγαλε. Βασικά η Ξάνθη έβγαλε τρεις, νομίζω. Ο Άρης μία ανακοίνωση έβγαλε. Και σωστά, όπως. Όχι ότι ακούει την εκπομπή ο κ. Καρπής, θεωρώ ότι μία και πολύ ήταν. Ας πούμε, τώρα δεν θα ασχοληθούμε. Έχουν σοβαρότερα πράγματα. Ωραία. Να ασχοληθούμε με την Ξάνθη. Το Στέλιο θα ρωτήσω. Εδώ είναι. Γιατί κάνει και καλό ρεπορτάζ το παλικάρι μας. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Ναι, για πες. Τέλειο, υπάρχει κάποιο θέμα στο μπάσκετ με προσφυγές και για προσφυγές ουσιαστικά... Για παίκτες από πέρσι. Ναι, κάποιες κρεμότητες υπάρχουν από πέρσι, όπου προσπαθούν να διακανονιστούν και τα λοιπά. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει κάποιο πρόβλημα πάω, ας πούμε, με προσφυγές και τέτοια. Είχε βγει ένα δημοσίευμα, το οποίο πέρασε λίγο στα μουλοχτά χθες, ναι. προχθές. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς να σου πω σίγουρα το τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα. Μάλιστα. Εντάξει, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, τι λέει αυτός ο προπονητής, δεν το ξέρω. Ούτε εγώ τον ξέρω. Ποιος το ξέρει και πώς το παράμε, το ξέρεις εσύ και εγώ. Αυτό, τώρα στο βόλεϊ είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί κάθε χρόνο αλλάζουμε προπονητή.
Μάλιστα. Στο βόλιο υπάρχει Άρης. Ο Άρης στους Β' Εθνική είναι ο Άρης στο βόλιο. Β' Εθνική, πάει, θα πω τώρα δική σου ατάκα, πάει εκπομπούλα. Πάει. Για βόλεϊ μας μιλάς και για τέτοιο. Πάει εκπομπούλα. Θα να σε ρωτήσω και εγώ κάτι. Κοίταξε λίγο, το είπες και μόνος σου προλίγο στην παραγωγή. Τι? Όταν δεν υπάρχει ρε φίλε άλφα εθνική ή δύο εβδομάδες έτσι, και πέντε. Αυτό είναι δεδομένο. Η εθνική τι να κάνουμε ρε φίλε. Έτσι. Τι να κάνουμε. Μέχρι και για την απλώστα και τα μανταλάκια θα μιλήσω. Καλή συνέχεια. Τάσο, καλό βράδυ. Μια ερώτηση. Ας τον αφήγει ρε. Για το που λένε για τον Ελκαντουρί που δεν θα παίξουν αυτό το Κύριακο θέλει ένα σχόλιο. Ο Ελκαντουρί. Επιτέλους θα παίξουμε με 11. Αυτό περίμενα, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Δηλαδή είναι το πουλέντο, δεν νομίζω. Χαριτολογώντας όλες. Ναι, το τζιγκλάω γιατί την. Όχι τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα, την προηγούμενη. Τι, τον εκθίαζε? Όχι. Α, τον έβριζε. Όταν τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Ξάνθη που ουσιαστικά άλλαξε το momentum και ξεκίνησε τις συνεχόμενες νίκες ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είμαστε σε φάση. Ευτυχώς τραυματίστηκε. Ευτυχώς τραυματίστηκε. Ευτυχώς. Εντάξει, λοιπόν. Κύριε Χρήστο, θα πάμε στο πρώτο έτσι σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε 2-3 πραγματάκια και για την επόμενη αγωνιστική και για κάποια έτσι νέα τέλος πάντων. Τις ημέρας θα τα σχολιάσουμε, κάποιες ειδησούλες. Και φυσικά το 2310-287 και 38 θα είναι πάντα ανοιχτό για να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις στον αέρα της πόλης. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου και Ζάχος Γρηγοριάδης πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι τις 10 η ώρα. Όχι 10. 11. Είναι η δύναμη της συνήθειας. Η δύναμη της συνήθειας, όντως. Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Το 2310-287 και 38 6945-287 και 38. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει να παρεύει να μας πει την άποψη του, οτιδήποτε άλλο θεωρεί σημαντικό να υποθεί και να σχολιαστεί στον αέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια, Στέλιο. Πρώτα για την ομάδα σου. Βλέπω και έχεις, έχεις μερικά. Έχω αρκετά θεματάκια. Και να πιάσω κι εγώ και να... Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπαμε στο τέλος με το. Μπορεί να ήθελα να πειράξω τον Τάσο. Αλλά ναι, για τον Ελκαντουρί, ο οποίος έχει επιστρέψει μαζί με όλους τους διεθνείς που έλπαν αυτές τις δύο εβδομάδες από τις προπονήσεις του Δικεφάλου του Βορρά. Επέστρεψαν κανονικά στις προπονήσεις με τον Ελκαντουρί, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν της ΠΑΕΠΑΟΚ, να αναφέρει πως θα απουσιάσει για περίπου 10 ημέρες. Δηλαδή, σίγουρα θα χάσει το μάτς με την Λαμία και όπως φαίνεται, θα χάσει, εκτιμώ εγώ, ότι θα χάσει και το μάτς με τον Βόλο, καθώς δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κάνει μια-δυο προπονήσεις και θα μπει κατευθείαν να παίξει. Το επόμενο είναι Βόλος ΠΑΟΚ. Ε? Ναι. Δύο μάτς είναι σαν να μην παίζεται. Εντάξει. Δύο μάτς είναι σαν να μην παίζεται. Δίκα, δική μου. Δική μου έτσι κολομαντεψιά, α το πω. Ναι. Προαίσθηση. Τώρα από εκεί και πέρα επέστρεψαν οι διεθνείς. Σίγουρα νομίζω ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια έτοιμος να νομίσει είναι αυτός. Εκνεύρισα κάποιον. Επιθετικός είναι. Τον εκνεύρισα. Με από το κουδούνισμα ακούγεται. Ναι, επιμένει κιόλας. Ναι, τώρα. Τι ήθελα να πω. Αποσυντονίστηκα λίγο. Δεν πειράζει. Ναι. Θα πάρουμε και τους δύο φίλους. Ναι, πες εσύ. Ναι, αυτό. Νομίζω ότι στα δύο παιχνίδια τα οποία ακολουθούν με Λαμία και Βόλο σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Μαουρίσιο. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει βασικός ο Μαουρίσιο, αλλά σίγουρα κατά τη διάρκεια του αγώνα θα μπει αλλαγή. Εκτιμώ ότι το δίδυμο στα χαφ θα είναι ο Μίσιτς μαζί με τον Ντούγκλας. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δούμε σίγουρα και τον Αντελίνο Βιερίνια, ο οποίος και αυτός έχει επανέλθει και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι θα τον δούμε από το κέντρο και μπροστά και όχι πίσω, καθώς ο Γιαννούλης, όπως έχω ξαναπεί, και το βλέπουμε και όλοι, πως μπορεί να ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά στην θέση που αγωνίζεται. Έχω και ένα ακόμα θεματάκι να πω. Κράτησε το γιατί πραγματικά μου έκανε σήμα ο Χρήστος και ξέχασα εγώ τον ακροατή να πω την αλήθεια. Έχουμε δύο ήδη ακροατές στις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. 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 Συγγνώμη για την αργοπορία. Ναι, εντάξει. Δικό μου λάθος. Σε ακούμε, φίλε μου. Ναι. Βασικά πήρα να πω για αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα έτσι που δημιουργείται πριν από κάποια μάτς. Τύχη με τον Πάφο, τον Σιδηρόπουλο ή τώρα με την Ξάνθη για τα εισιτήρια και αυτά. Mm-hmm. Μου θυμίζει όλο αυτό το κλίμα και όλες αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις που κάνετε για το θεατή με. Mm-hmm. Μια παλιά ατάκα ενός παλιού ποδοσφαιριστή σας, mm-hmm, πριν μια πενταετία, δεκαετία. Ναι. Δεν μπεγλέρας. Ναι, μπεγλέρας.
που σε μια ατάκα του είχε πει τι να πουντάρει ο Άρης, πιάνω την κοιλιά μου λέει από τα γέλια. Δεν ξέρω, ελπίζω να, να μην διάψευσω ας πούμε. Εντάξει. Να φουντάρει φέτος, να φουντάρει ο Άρης φέτος εννοείς. Και ο Νεμπεγλέρας έτσι έλεγε, αρχηγός του Άρη τότε. Καλά δεν νομίζω να έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο ο Νεμπεγλέρας. Πιάνω την κοιλιά μου λέει, ακούω τέτοια πράγματα για φούντα του Άρη, πιάνω λέει την κοιλιά μου, ξερνά από τα γέλια. Πάντως αν θεωρείς ότι... Εντάξει είναι μια κάτι τέτοιο δηλαδή. Πάντως αν θεωρείς ότι ο Άρης μπορεί να κινδυνέψει, βάζουμε ένα στοιχηματάκι φέτος, αν πέσει ή όχι δεν ο Άρης. Δεν είναι ο Νεμπεγλέρας, αφού ο Νεμπεγλέρας το είπε και τελείωσε. Που δεν το είπε, αλλά λέμε. Εσύ, αν έχεις εγώ λεφτάς δεν είμαι, αλλά 500 ευρουλάκια τα βάζω. Υπάρχει αυτό στο ναι, δεν ακούς όμως, δεν ακούς. Λέω, αν θεωρείς ότι ο Άρης μπορεί να πέσει φέτος, έχω 500 ευρουλάκια, περισσότερα δεν μπορώ. Και ότι όλες εντάξει. Και καλά προσδοκίες σας, πάτε για πρωτάθλημα, πάτε για UEFA. Πρωτάθλημα δεν είπε κανένας. Για UEFA, για UEFA φυσικά. Συγκεκριμένα σε αυτό το σταθμό υπήρχαν και πολλοί συνοπαδοί σου που βγαίναν και λέει πέφτει η απόδοση της ομάδας. Δεν ξέρω ποιος το έλεγε αυτά, εγώ ξέρω τι λέω εγώ. Έχει, και στην εκπομπή του διευθυντή σου και εκεί κάνουν τα καλά, διευθυντής μου, εντάξει. Ωραία, θα παίρνουν μιλάς με αυτούς. Και λένε τα δικά τους και μου κάνει εντύπωση δηλαδή όλο αυτό το κλίμα. Κάτι μου φέρνει στο μυαλό εκεί. Πάση Νεμπεγλέρας, κάπου τα γένια. Εφόσον υπάρχει αυτή η πιθανότητα που στο μυαλό σου είναι και μεγάλη, εγώ σου είπα 500 ευρουλάκια τα έχω. Εδώ πέρα έρχεσαι. Για να το δούμε. Μάτς με μάτς, εγώ εκεί το βλέπω το έργο. Μάτς με μάτς, τι θα πει μάτς. Θεωρείς ότι θα κινδυνέψει ο Άρης. Αυτό δεν είπες. Στο Βόλο φάπα, εκεί φάπα, εδώ φάπα. Ναι ρε φίλε, φάπα, παντού φάπα. Στην Τούμπα πάντως, στην Τούμπα δεν είχε φάπα. Έτσι, πανηγύριζες. Φάπα, φάπα, φάπα. Αλλά στην Τούμπα δύσκολα για φάπα, έτσι. Πανηγύριζες, πανηγύριζες το 98, πήγες άναψες κεράκι. Το είπε και η UEFA, το είπε και η FIFA. Τι είπε η UEFA, ότι... Καθαρό γκολ ρε φίλε, καθαρό. Ρε φίλε, μην πίνεις άλλο το βράδυ, μην πίνεις, σε χαλάει, έλα. Καθαρό γκολ. Εντάξει, εντάξει. Το έπινες με overlike, ήταν καθαρό. Κάτι σε στείλνε μπεχλέρα με το βλέπω. Τρίτη φορά σου λέω για 500 ευρώ, δεν βλέπω να τα ακούς. Έχεις πάθει κόφωση προφανώς. Καριόκα από εκεί πέρα, καριόκα και τζουκλουκού. Να σε καλά, να σε καλά φίλε. Καλό βράδυ να έχεις. Σουτζουκλουκούμ σε ντούμπα δεν έχω φάει ακόμη πάντως σε τρία μάτς. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Νάτος. Χαιρετώ τον αξιότιμο κύριο Παπαντώνιου. Εσένα σε έχω συνδέσει με Κάιρο, ξέρεις. Λοιπόν, επειδή βγάζει καρδιολίκα είναι για τον ΠΑΟΚ. Τι θα θυμίσω κάτι. Για τον προηγούμενο κύριο που πήρε, δεν ούτε καν σχολιάζω. Λάθος του είναι. Όχι, ρε φίλε, γιατί ο καθένας ό,τι αισθάνεται θα πει. Λάθος του είναι. Εμείς θα του πούμε τι θα πει, προς Θεού. Όχι, ναι. Τα 500 ευρώ τώρα που λες εσύ τα λοιπά, κλάει μάνι. Δεν αξίζει ο κόμμα. Δεν πρόκειται να πει. Δεν έχω περισσότερα, φίλε. Ναι, άλλο θα παίξει το έτσι κι αλλιώς, το ξέρεις. Ναι, για υποβασμό μιλούσε όμως. Για υποβασμό μιλούσε. Κάτι που έλεγε ο Νεμπεγλέρας και γι' αυτά. Ναι, εντάξει. Άκουσα με λίγο. Με τον Άρη. Sorry, σε διακόπτω κιόλα, ήπειρε λίγο. Όχι, ρε. Με τον Άρη, και εγώ το λέω σοβαρά, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι το υλικό είναι, πιστεύω, μετά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Έτσι, έτσι πιστεύω εγώ, το υλικό του Άρη. Φυσικά με αδυναμίες. Αν θεωρεί αυτό ότι μπορεί να πέσει, 500 ευρουλάκια, ούτε το λεφτά κάνω, ούτε περισσότερα. Αυτά έχω στην άκρη, δεν έχω περισσότερα. 500 ευρουλάκια τα βάζω. Αν θέλει, του δωρίζω και μία θέση. Δηλαδή ότι θα σωθεί και μία θέση πάνω. Για πες τη θέση, για πες τη θέση. Ότι του δωρίζω μία θέση. Δηλαδή πέφτουν οι δύο και τρίτος να βγει από το τέλος ο Άρης, χάνω εγώ το στοίχημα. Δηλαδή και τρίτος. Εγώ θα κερδίζω από τρίτος και πάνω από την τελευταία θέση. Άμα θέλει, εδώ πέρα είμαστε. Κοίταξε όμως, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή ξέρεις πόσο αγαπάω και πόσο εκτιμώ, να πούμε έτσι. Λοιπόν, αν θα κάνετε τώρα όμως δύο συνεχόμενες ήττες, αδελφέ, δύσκολο το έργο. Άκουσε, επειδή εσύ ακούς τις εκπομπές. Κάθε μέρα. Ακούς εκπομπές κάθε μέρα. Εγώ είπα ότι αν δεν κερδίσει ο Άρης αυτό το match, δύσκολα θα μπει στην. Το έχω γράψει και στο Facebook, το έχει δει και ο Στέλιος. Ναι, ναι. Ότι δύσκολα θα μπει στην εξάδα και αν μπει στην εξάδα, σαν έκτος, που αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να περάσει έναν. Διότι τον Παναθηναϊκό δεν τον βλέπω στην εξάδα. Δηλαδή να είναι και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός στην εξάδα και οι δύο, το θεωρώ πολύ δύσκολο ως αδύνατο. Άρα θα πρέπει να περάσουμε έναν, έτσι. Και το Άρης είσαι, όπως και εσύ είπες και αυτό, έχουμε δει στο παρελθόν ότι
Μόνο αυτό δεν μετράει, το Άρης είσαι. Ή ότι θα μετρήσει το ειδικό βάρος φανέλας ή θα τον δουν τον Άρη διαφορετικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν αυτό υπάρχει ειδικό βάρος φανέλας. Μια χαρά υπάρχει. Συγγνώμη ρε φίλε, δηλαδή ο Άρης, μην λέω τα ίδια επιχειρήματα, ο Άρης μάλωσε με τον Αθηναϊκό. Μου συγκρίνεις ότι φανέλα του Άρη με τον Αθηναϊκό. Όχι, όχι. Έπεσε ο Άρης όμως ρε φίλε. Πώς έγινε αυτό ξέρω, δηλαδή στην Ελλάδα. Πώς έγινε ξέρω, αυτό. Και ο Ηρακλής έπεσε δύο φορές για λάθος λόγο. Και αυτό το ξέρεις και εσύ και εγώ. Τρεις. Ναι. Έτσι. Έτσι ναι, δεν είναι. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνείς. Μια φορά, μια χαρά διαφωνώ, δεν είναι όμως τις παρούσες. Άκουσε. Για να σου το δώσω να καταλάβεις. Αν περάσω εγώ με κόκκινο, είμαι στο φανάρι και περνάω με κόκκινο και περάσουν άλλοι τέσσερις ταυτόχρονα με μένα με κόκκινο και γράψει εμένα ο τροχονόμος, δεν θα πω εγώ, ο Ηρακλής λέει, ρε, πέρασαν άλλοι τέσσερις με τέτοιο, εμένα γράφεις. Εσύ πέρασες με κόκκινο, άνθρωπέ μου. Πέρασες με κόκκινο. Θα σε γράψω. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Μια χαρά σχέση έχει. Μια χαρά. Μια χαρά σχέση έχει. Όχι, ο Ηρακλής έχει δίκιο που για τους ίδιους λόγους δεν πέσαν οι άλλοι. Όχι ότι έπεσε λάθος αυτός. Έτσι λέω εγώ. Για να το πάω, πιο μακριά. Ναι. Ο Ευαδιακός, ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά έπρεπε να είναι στην κατηγορία. Μα το ίδιο σου λέω, αυτό σου είπα. Σου λέω ότι δεν έπεσε ο Ευαδιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν αθωώνει τον Ηρακλή όμως. Και ο Αστέρας Τρίπολης. Γιώργο. Καλά. Δεν αθωώνει το ότι σωστά δεν έπεσε ο Παναθηναϊκός όπως λες και ο Λεβαδιακός και ποιοι ήταν οι άλλοι, Τρίπολη. Αυτό Τρίπολη, ναι. Δεν αθωώνει όμως τον Ηρακλή φίλε. Όχι, έκανε παράβαση και ο Ηρακλής. Το ότι είναι αδύναμος σαν τον Άρη εξαγωνιστικά και στην ΕΠΟ, γι' αυτό πέφτει. Να, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Έβαλε και πολλά αυτόν γκολ η εκάστοτε διοίκηση του Ηρακλή και έπεσε η ομάδα. Δηλαδή, ας κάνει και μια αυτοκριτική ο εκάστοτε Ηρακλής για το τι λάθη έκανε. Γιατί αρχικά τα λάθη ξεκίνησαν από αυτούς. Και μετά επεκτάθηκε περισσότερο το όλο δηλαδή, θέμα. Δηλαδή, τώρα μου το κάνεις και θα το απλώσουμε. Τη μία χρονιά, τη δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, έκανε ο Ηρακλής, πώς το λένε, το Δεκέμβριο μεταγραφές χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα. Δηλαδή, πήρε παίκτες που χάρη σε εκείνους παίκτες σώθηκε. Παράνομα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω. Ο φάκελος του δεν ήταν. Ναι, αλλά μετά βρέθηκε και η απάντηση ποια είναι, γιατί μου την έλεγε και ο Γιώργος Ματζούκη. Δεν είναι, λέει. Ναι, αλλά η ποινή μου έλεγε, δεν είναι, μου λέει, πτώση. Είναι άλλη. Πώς δεν είναι πτώση και έπεσε τότε, ρε φίλε. Δεν ήταν πτώση, λέει, ήταν πρόστιμο. Φίλε μου Ζάχο, σε αυτά δεν φταίει κανένας Ηρακλής. Εγώ, το σύστημα. Εγώ, σωστό είναι το αυτό σύστημα, που λες. Εγώ δεν λέω ότι φταίει ο Ηρακλής. Εγώ απλά σου ξεκίνησα τη σκέψη μου ότι σωστά φωνάζει ο Ηρακλής. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Το δεν έχουν πέσει οι άλλοι. Δεν σημαίνει ότι δεν έκανε παράβαση αυτός όμως. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Τι θα κάνουμε ήθελα, τώρα. Πραγματικά θα ήθελα, για πες. Όπως λες εσύ, να ήσουν ΠΑΟΚ, αδελφέ. Ναι. Μα την παράγει. Κοντά ήμουνα, αλλά εντάξει, άμα ήμουν ΠΑΟΚ, να ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ θα πέφτει τρεις φορές β' εθνική και ο Άρης θα έχει πάρει double αίτητος, να ξέρεις. Αδελφέ, δεν θέλω τίγους φίλους. Δεν θέλω τίγους φίλους, ρε. Αλλά ξέρεις τι θέλω. Θέλω την Τρίτη που θα χάσει το στοίχημα να τρώνε οι άλλοι και εσύ να βλέπεις, ρε. Ναι, δεν πειράζει. Ρε. Θα κάνω το σκύλο, πας και μου πετάξω κανένα κόκκαλο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έχουμε γραμμή, Χρήσο. Πάμε στον επόμενο. Είπες το μισό, πρόλαβες. Είπες κάτι. Το μισό. Το μισό το είπες. Εντάξει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Μ' ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Η χολή που βγάζουν οι φίλοι μου οι παοκτσίδες δεν περιγράφεται. Το όνομά σου. Δεν περιγράφεται. Γιώργος. Έλα, Γιώργη, σε ακούμε. Για ποιο πράγμα, Γιώργο. Η χολή που βγάζετε όλες αυτές τις μέρες για τον Άρη δεν περιγράφεται. Δηλαδή, για ποιο πράγμα. Που και να παίρναμε και το διπλό μέσα στην Τούμπα, δεν ξέρω τι θα ακούγαμε. Ναι. Δηλαδή, είστε απίστευτοι. Πες σε ποιο από αυτά αναφέρεσαι. Για ποιο λόγο βγάζει χολή ο Παοκτσής, δεν μου είπες όμως. Βγάζει χολή ο Παοκτσής, για ποιο λόγο. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά για κάποιο λόγο βγάζει χολή. Να πάτε να το κοιτάξετε, παιδιά. Όλοι αυτοί που ακούνε στο τηλέφωνο. Δεν νομίζω να βγάζει ο Πάπα στο ράδιο. Να ξέρεις. Εντάξει, δεν νομίζω να το επειδή αναφέρει τον πρώτο φίλο που βγήκε ραδιοφωνικό. Μας έχουν δαλήσει για παράρτημα. Μας έχουν πει χίλια δυο. Ειλικρινά το απολαμβάνω. Εγώ αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ο Άρης μέσα να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό ακριβώς. Να κερδίσει για να τελειώνουμε. Να πάρει τον αγώνα και άσε το Λευτέρι να βγάζει ανακοινώσει. Ποιο λέω. Α, εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά νέα ανακοίνωση, όχι. Όλες οι ανακοινώσεις πάνω από την Ξάνθη, εγώ δεν πιστεύω ότι. Είναι αυτό, καλά, θα το πω μετά. Εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι από την Ξάνθη. Ναι, θεωρείς ότι είναι οι ανακοινώσεις της Ξάνθης είναι τρόπο γραμμένο
Όχι, είναι κάτι που κυκλοφορεί, ας πούμε, τουλάχιστον στο λέω εγώ, εγώ λέω, έτσι, λέω εγώ. Δεν είπα ότι είναι έτσι, αλλά για μένα αυτό μου βγάζει. Πάντως αυτό το οποίο λες... Ξάνει ξαφνικά ενδιαφέρεται γιατί ο αγώνας της ζωής της, ας πούμε. Εντάξει, ρε φίλε, αυτό είναι δικαιωμάτιο. Στην ουσία ο αγώνας ο δικός μας είναι, όχι ο δικός τους. Φίλε Γιώργο, σε αυτό που λες ότι ρε παιδί μου το μοτίβο των ανακοινώσεων που βγάζει η Ξάνθη είναι πανομοιότυπο με τις ανακοινώσεις που βγάζει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, κάτι παρόμοιο μπορεί να σου πει και ο ΠΑΟΚΣΙΣ από την απέναντι πλευρά. Mm-hmm. Στο ΠΑΟΚ Άρης για τις ανακοινώσεις που βγάζει για το Σιδηρόπουλο ΠΑΕΑΡΙΣ. Και εγώ τι να κάνω, λέτε, το, τώρα, δηλαδή. Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποιείς εσύ μπορεί να σου χρησιμοποιήσει και ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Εγώ λέω το δικό μου. Εγώ λέω αυτό που ακούω, αυτό που βλέπω. Ο καθένας το δικό του λέει. Εντάξει, αυτό, ναι. Έτσι. Από τη δικιά μου πλευρά αυτό. Εγώ θέλω να πάρω το διπλό μέσα είτε με 0-1, είτε με 2-3, είτε με 4-5, είτε με ξέρω εγώ και εγώ δεν ξέρω τι. Να παίξω το ποδόσφαιρο, να σταματήσω όλο αυτό το πανηγύρι. Και από εκεί και πέρα πιστεύω για μένα, για την ομάδα, γιατί θα μιλήσω για τον Άρη τώρα, πιστεύω για την ομάδα ότι αν πάρει αυτό το διπλό, θα είναι πάλι ένα κομβικό όπως πέρσι. Ένα κομβικό παιχνίδι όπως πέρσι. Και πιστεύω, Αγγελή, έχουμε και βατά. Έχουμε και βατά παιχνίδι. Ναι, οι επόμενες τέσσερις αγωνιστικές μαζί με το παιχνίδι της Ξάνθης είναι από αυτά που λέμε ότι πρέπει ο Άρης να μαζέψει βαθμούς. Τουλάχιστον 9, λέω εγώ. Ναι. Τουλάχιστον. Συνήθως με τους καινούργιους προπονητές, η ομάδα προσπαθεί να δείξει ένα χαρακτήρα, να αλλάξει. Ναι, να δείξει. Να παίρνει και για τον προπονητή και να δείξει ότι ήρθε μια πνοή καινούργια, ότι ξέρω εγώ. Πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια θα τα πάρει. Έτσι πιστεύω. Για να δούμε. Γιατί ποιος δεν θέλει. Συνήθως όλοι, δηλαδή όποιος που καινούργιος να έρθει, αυτό κάνουν. Στο χέρι του τον παιχτών να κάνουν και τέσσερις νίκες. Είναι το παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα κερδίσει όλα ο Άρης, έτσι. Το κακό όμως που μας έχει δείξει ο Άρης είναι μετά τις τέσσερις αγωνιστικές, πάλι αυτή η κοιλιά ξανάρχεται. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Για να δούμε, γιατί φέτος μην ξεχνάς και να σε ευχαριστήσουμε για το τηλεφώνημά σου. Μην ξεχνάς ότι φέτος ξεκίνησε η ομάδα πάρα πολύ νωρίς λόγω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και είναι λογικό σε ένα σημείο, έτσι. Να έχει. Ρεζάχο, ναι. Η δουλειά τους αυτή είναι. Ναι, καλά, εντάξει, μην το εμένα. Τουλάχιστον διαχρονικά τα σχολεία μου τα ξέρεις. Ούτε σκάβουν, δηλαδή, ούτε στην οικοδομή είναι. Δηλαδή, όταν ακούω κουρασμένο ποδοσφαιριστή, με πιάνουν τα γέλια. Πόσους αγώνες κάνουν εδώ στην Ελλάδα, κάνουν 40 αγώνες συνολικά. Κυπέλου, που τα και πολλά είπε, 40-40. Πολλά. Στην Ισπανία κάνουν 70. Στην Αγγλία μαζί με τους διεθνείς. Γι' αυτό πληρώνεστε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Να σε καλά. Πολύ και εγώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Δεν θα μιλήσεις. Πάμε στον επόμενο. Εσύ δεν προλάβεις τίποτα. Εγώ δεν μόνο για τον Ένικ θα έλεγα κάτι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εμφανίστη. Καλησπέρα στο Στέλιο και στον ήρωα Ζάχου. Τι είμαι, ήρωας του πολέμου, τι είμαι. Είσαι ήρωας, ρε φίλε. Πώς αντέχεις, ρε φίλε. Α, ο φίλος είναι. Ο ηγεσίας. Στις επάλξες εδώ. Ρε φίλε. Θα μου δώσεις το μετάλλιο τιμής. Σήμερα ειλικρινά σε κατεβάζω το καπέλο, ρε. Σήμερα ειλικρινά. Ηγεσίας. Δηλαδή λέω, κοίταξε, κοίταξε. Πάνε Σόνι και καλά να μας πούνε τι, ρε παιδιά. Πες ρε ηγεσία, πες τα σε ωραία. Τα λες ωραία εσύ, για πες. Απλά ρε φίλε, το διπλό που δεν πήρα στην Τούμπα θα το πάρω στη δικιά σας ομάδα. Τη... Ναι, μπράβο ηγεσία, μπράβο. Πολύ απλά ρε φίλε. Αντικειμενικός. Δεν κλειτώνει εκεί μέσα. 1-4 είναι το μάτς. Πάντως, Νίκο. Πάντως, Νίκο. Δεν κλειτώνεται, πάρ' το χαμπάρι. Ο Άρης θα πει μες στην τετράδα. Τετράδα κιόλας εσύ. Πολύ αισιόδοξος. Άκουσέ με. Mm-hmm. Αυτά τα όνειρα που έχουν τα παιδιά να βγάλουν την Ξανθούλα για να την έχουν εκεί μέσα. Για να την κάνουν και αυτό και να... Όχι ρε φίλε. Θα περάσει μέσα από το Χαριλάο άμα έχεις ομάδα. Αν είσαι μάγκας πρωταθλητής. Άμα είσαι μάγκας, έλα μέσα στο Χαριλάο πάρεις διπλό. Το έκανε πέρσι. Όπως πήρες πέρυσι. Mm. Πέρυσι το πήρες. Μπράβο. Έλα και φέτος θα το πάρεις. Σωστά, κέρδισε. 1-2 είπαμε. Τι φοβάστε ρε. Μέσω Ξανθούλας να πάρετε ξανά πρωτάθλημα. Μέσα στο δορυφόρο θα πάρετε πρωτάθλημα, όχι ρε μάγκες. Θα έρθετε μέσα στο Καριλάου, πες τα ηγεσία. Θα κλείσετε τον Άρη και μετά θα σας χειροκροτήσουμε κι εμείς. Ειλικρινά σου λέω, εγώ άμα περάσει... Ένα τέτοιο λες, τέτοιο λες και λέω τόσο σας χειροκροτήσαμε τον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτά που λες, θα το κόψει. Όχι. Όχι. Αν περάσει φέτος, ναι. Ούτε μία στο τρεις σου λέω εγώ, ναι. Αν περάσει φέτος θα χειροκροτήσουμε. Δηλαδή θα παίξει μπάλα, έτσι. Ναι, να παίξει μπάλα. Πώς θα περάσει χωρίς να παίξει μπάλα. Κοίταξε, άκουσε με τώρα, αυτά που κάνουν τώρα, mm-hmm. αυτά τα, να μην τα πω στον αέρα, μας στον αέρα, αυτά που μας έκαναν πέρυσι στα Γιάννενα, βάζουν αυτό, όχι δεν θα πάτε στο γήπεδο. Γιατί να μην πάμε στο γήπεδο, ρε, φοβάστε τη δύναμη του λαού μας. Γιατί ρε. Είτε έτσι, ναι, θέλει, έχει πολλά λεφτά ο κύριος Πανόπουλος, δεν θέλει άλλα. Έτσι αλλιώς το διπλό θα το πάρουμε, πάρ' το χαμπάρι.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω... έχουν βάλει κομμήνι. Νίκο, εγώ λέω πολύ ασχοληθήκαμε με την Ξάνθη. Το μάτσο μας ενδιαφέρει να τελειώσει 90 λεπτά. Το ασχολούμαστε με την Ξάνθη τώρα, ρε φίλε. Να προς Θεού τώρα. Δηλαδή, μια ομάδα που πρόσεξαμε, εγώ δεν λέω ότι όποιος έχει κόσμο πρέπει να είναι ψηλά και όποιος δεν έχει. Αλλά μια ομάδα σφραγίδα τώρα. Ποια Ξάνθη, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, καταρχάς η Ξάνθη, φίλε, κοίταξε, επειδή τον Ιούνιο γίνονται εκλογές στην ΕΠΟ, λοιπόν η Ξανθούλα. Να τα ετοιμάσει και σιγά σιγά να ετοιμάσει για να εξαφανιστεί από αυτό που γίνεται. Χωρίς Πανόπουλο και αν δεν έχει κάποια υποστήριξη. Μπήκε στο στόχαστρο να την εξαφανίσουμε αυτή την ομαδούλα. Μπήκε στο στόχαστρο. Μακάρι να είναι η πρώτη να εξαφανιστεί. Όχι φίλε, εσύ το ξέρεις, συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Η Ξανθούλα φίλε. Όλες αυτές, Καβάλες, Δράμες, Ξάνθες, Βέρειες. Όλες. Όλη τη Βόρεια Ελλάδα θα εξαφανιστεί. Όλοι. Αφήστε και τίποτα. Τίποτα. Κανέναν. Όχι. Ομάδα από Βόρεια Ελλάδα δεν θέλουμε καμία. Είναι όλες απαράδειες. Μπράβο ηγεσία, μπράβο ηγεσία. Μετά κράζετε τους παοκτσίδες που... Πέσω. Μετά κράζετε τους παοκτσίδες που λέγανε μια πόλη, μια ομάδα όμως. Εμείς λέμε... Όπου έχουμε πάει σε Βόρεια Ελλάδα, συνέχεια ρε που είστε όλα τα ίδια προβλήματα. Όχι ρε. Ναι, το ωραίο να κόβε, παρακαλώ. Ωραία. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή στην Ξάνθη τώρα πώς έχει, πόσα διαρκές μου, 300-500. Άκουσα το ωραίο, το είπε, άκουσε, λέει, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος στην ΕΡΤ3, δεν θυμάμαι τον άνθρωπο, τον δημοσιογράφος λέγεται, το όνομά του παρουσιάζει. Εγώ θα πάω μισό στην Ξάνθη, εγώ πάω, θα πάω, τους δω, ε. Ναι, πω, αφού δεν έχεις διαρκές, πώς θα μπεις ρε φίλε. Διαρκείας έχεις. Εγώ προσωπικά θα πάω μέσα. Α, καλά, εσύ να είσαι. Εσύ έχεις τον τρόπο να μπεις όντως. Αλλά είπε το εξής εκπληκτικό. Δεν αφήνει. Χήμαρος. Είπε το εξής ωραίο. Και κρατήθηκα να λυθώ από τα γέλια παρότι ήμουν στο σπίτι. Λοιπόν, είπε, το λέει, πόσα διαρκείας έχει Ξάνθη. Και λέει, έγινε, λέει, κάτι εκπληκτικό φέτος. Πέρασε, λέει, τα 2.500 διαρκείας. 2.500 νομίζω. 2.500 διαρκείας η Ξάνθη. Δηλαδή, μα τι να πω, δεν ξέρω. Okay. Αν όντως έχει 2.500. Θα έχει γύρω στους 5.000 κόσμο. Ποιος θα έχει? Είναι το μόνο σίγουρο. Περιμένετε δηλαδή να έχει 500 και 800 άτομα. 5.000 κόσμο θα έχει. Και αυτοί θα μπουν όλοι τζαμπέ, όλε. Ωραία. Από άλλη ομάδα. Όπως ό,τι είχε γίνει στην Καβάλα. Ό,τι είχε γίνει στην Καβάλα στο κύπελο. Ναι. Ναι, καταλάβαμε. Έχει κάποια. Για να δούμε, ρε φίλε, μας το μάτσο μας. Ας έχει και 10.000, ούτε με ενδιαφέρει. Ας τελειώσει το μάτσο, ας κερδίσει ο Άρης και ας έχει και 15.000, να πούμε, ίσα ίσα. 1-4 πάω να το, ένα να το παίξουμε 1-4. Μπράβο, ηγεσία. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην. Ένα φίλο τελευταίο και μετά θα μην καλείτε, θα πάμε στο. Άμα είναι ο φίλο, αλλιώ θα πάμε στο διάλειμμα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης είμαι. Γεια σου Δημήτρη. Έλα Δημήτρη, σε ακούμε. Ήθελα να θυμίσω λίγο τον προηγούμενο τον Εμπελέρα, μάλλον κανένας ξαδερφός του είναι, γι' αυτό τον θυμάται ακόμα. ήθελα να το θυμίσω ότι εκείνες τις χρονιές ήταν που είχε βγει ο Σάντος στην ΕΡΤ και είχε πει «Με σταματάνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και μου λένε όχι, τον Άρη μόνο να κερδίζει». Όχι, άλλο είπε. Λίγο δεν το θυμάσαι καλά. Είπε ότι με το που κατέβηκα από το αεροπλάνο το πρώτο που με είπαν ήταν να κερδίσω τον Άρη. Έτσι ναι, και εμείς στην αγορά και θα μείνεις εδώ για αιώνια. Ναι. Έτσι δεν είπε. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, να το θυμίσουμε αυτό το κυρίο. Από εκεί πέρα εντάξει, τελείωσε με αυτό, να άστομα. Πάμε στα δικά μας. Από εκεί πέρα, εγώ ρε φίλε να σε πω κάτι. Mm-hmm. Λέει τώρα ο Δήρο από το Παλικάρι, πώς το λένε. Ο Στέλιος. Ο Στέλιος. Λες εσύ ότι με αυτές τις ανακοινώσεις Ξάνθης, ναι, μπορεί να λέτε εσείς, αλλά και οι άλλοι μπορεί να λένε ναι. Τις ανακοινώσεις δικές σου, μπορεί να τις γράψει ο Καραπαπάς. Να τις κάνει ο Καραπαπάς, ναι. Το ίδιο πράγμα, σας την καλάνε και οι ίδιοι, αλλά από τη δικιά σου λοιπόν, οπτική πλευρά. Όχι, αδερφέ, λάθος κάνεις. Σε έχω για πιο νορμαλ άνθρωπο. Είναι δυνατόν τώρα σε μια ομάδα σαν την Ξάνθη, που έχει οπαδούς 10 ανθρώπους, εσύ να βάζεις το ίδιο καζάνι τον Άρη που έχει οπαδούς 2.000. Οπαδούς μιλάω, πετσιά, κατάλαβες το τι εννοώ. Δηλαδή μου βάζεις εσύ στην ίδια κλίμακα τη μία ομάδα και την άλλη. Εμένα αν τυχόν και μάθω κάτι τέτοιο, θα φύγει όλη η δίκη σαύρο το πρωί. Καταλαβες. Και στην Ξάνθη αν μάθουν κάτι τέτοιο θα χαρούνε. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι κάποιος οπαδός θα χαρεί αν μάθει ότι η ομάδα του είναι παράρτημα. Εγώ στο πω γενικά. Εννοεί για να το δώσω έτσι να το μεταφράσω αυτό που λέει ο φίλος, ότι αν μάθω στην Ξάνθη ότι μπορεί να τη βγάζει, ότι είναι αυτό αλήθεια, ρε παιδί μου, ότι τη βγάζει ο υπεύθυνος επικοινωνίας, δεν θα γίνει και μεγάλος δώρος, ενώ εδώ αν γίνει το ανάλογο θα γίνει χαμός. Εξαρτάται και το λαό που έχει ο καθένας. Ο Άρης προφανώς έχει μεγαλύτερο λαό και προφανώς και θα γίνει μεγαλύτερος δώρος. Φίλε, τώρα είναι δυνατό. Τώρα κάθεσαι να μου λες τώρα ότι να μου συγκρίνεις τώρα εμένα άμα η Ξάνθη και η ανακοίνωση και ο Καραπαπάς και... δεν το συγκρίνω.
Εντάξει, η λογική τι λέει. Τώρα, αν πείτε μου το πάω οπαδικά, μπορώ να σου πω κι εγώ χιλιάδιο. Δημήτρη, δεν το πάω οπαδικά. Δεν το πάω καθόλου οπαδικά. Όχι, όχι, το κατάλαβα, γι' αυτό, πήρα τηλέφωνο. Και ένα τελευταίο για να κλείσω, γιατί να μην κρατώ τη γραμμή. Ήθελα να το πω χθες στον Τζέγια, τον πήρα, το ξέχασα. Αν στο Άρης ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Γίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα που γίνανε στο ΠΑΟΚ Άρης. Ναι. Και βγει την άλλη μέρα και πει, θα πληρώσει 21.000 ευρώ ρε Καρυπίδη. 27.500. Ξέρεις τι έχει να γίνει. Το παράρτημα του Ολυμπιακού πήγε μέσα Μαρινάκη, τα κανόνες επιλύσεις έκανε ρε. Και χάμος και τι να φτύρε. Τελικά είστε παράρτημα από μόνοι σας. Είστε παράδειγμα μόνοι σας. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Τσάω, τσάω. Ο πρώτος μου φαίνεται μας έβαλε φοιτητές στην εκπομπή. Εντάξει, θα γίνουν και αυτά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε εδώ την πίεση από τον Χρυσοκιώση και λογικό είναι. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Προσοχή, προσοχή, δεν κάνετε λάθος. Είναι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα από τις 9 έως τις 11 πλέον. Έτσι, ξεχάστε το 8-10. 9 έως τις 11. Δευτέρα έως Παρασκευή. Στέλιος Παπαντονίου δίπλα μου. Ζάχος Ντρούλινγκ επίσης στο μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στην ηχοληψία. 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8. Το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό από αυτή τη στιγμή. Στέλιο, επιτέλους ήρθε η ώρα να ολοκληρώσεις. Δεν μας πάει γενικά να ολοκληρώνουμε συζητήσεις. Δεν πειράζει, εντάξει. Καλό είναι. Κοίτα, οι εκπομπές γίνονται, βέβαια και εμείς να λέμε την άποψή μας, αλλά περισσότερο να βγαίνει ο κόσμος να λέει την άποψή του, έτσι. Λοιπόν, μακάρι να υπάρχει συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο με τον Τάσο και όλη τη βδομάδα τα λέμε. Έλα, σε ακούμε για το. Τώρα δεν θα μιλήσω για ΠΑΟΚ. Σήμερα είχε ένα. Είχε γίνει ένα μίνι σεμινάριο τέλος πάντων για την διαιτησία από την Super League. Για το VAR, ναι. Αλλά ουσιαστικά, γιατί έκανα μια βόλτα στα site, τα ενημερωτικά, και είδα κάποιες παρερμηνίες που αφορούν το match τη ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, που ουσιαστικά πήραν μια ατάκα του ανθρώπου που έκανε το σεμινάριο εκεί και έλεγαν ότι. Για πες, αυτό δεν το ενδιαφέρον ακούγεται. Είναι ότι. Λένε ότι είπε ότι ήταν ξεκάθαρο φάουλ. Το είπε αυτός που. Ναι. Ότι δεν ήταν φάουλ το. Α, ότι δεν ήταν φάουλ. Το φάουλ στον Ντούγκλας. Αυτός που έκανε το σεμινάριο, σεμινάριο. Ποιο ονοματεπώνυμο δεν έχει. Δεν το θυμάμαι. Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, έλεγε ρε παιδί μου ότι είναι καθαρή φάση και τα λοιπά και ότι δεν υπάρχει φάουλ. Κυριολεκτικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αυτό το οποίο είπε πραγματικά, είναι ότι είναι μια γκρίζα φάση. Εννοώντας ότι. Συμφωνώ μαζί του. Μπορείς να πεις ότι δεν είναι φάουλ. Αλλά μπορείς να πεις ότι είναι και φάουλ. Ναι. Δηλαδή αυτό πάνω κάτω που λέγαμε όλοι το είπε και ο άνθρωπος που έκανε το σεμινάριο. Το δικό μου σχόλιο θυμάμαι που είπα ότι για μένα δεν είναι φάουλ, αλλά δικαιούται να φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν ήταν ανάλογη φάση για τον Άρη θα φώναζα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά παραδείγματος χάρη στην Αγγλία αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να σφυριχτεί φάουλ ποτέ, ας πούμε. Εντάξει. Στην Ελλάδα σφυρίζεται αυτό φάουλ. Στην Αγγλία δεν σφυρίζεται ποτέ φάουλ αυτό. Όχι. Γιατί εκεί γι' αυτό έχουν και ποδόσφαιρο και γι' αυτό δεν έχουμε και εμείς. Λοιπόν. Ο διαιτητής είναι ο εκπαιδευτής του ΒΑΡ και της FIFA, ο Κάρλος Χέσους Γκόμεθ. Εθνικότητας δεν λέγουμε, έτσι. Ισπανό τον κόβω. Γκόμεθ. Ναι. Γκόμεθ. Είπε τέτοιο πράγμα ο Γκόμεθ. Συγκεκριμένα είπε, για μένα υπάρχει φάουλ, αλλά κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν ήταν. Κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τον διαιτητή που δεν το υπέδειξε από τη στιγμή που το ΒΑΡ δεν τον ειδοποίησε. Για να ειδοποιήσει ο χειριστής του ΒΑΡ πρέπει να είναι 100% σίγουρος για την παράβαση. Αλλιώς, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Ο Γκόμεθ για τη φάση με τον Ιντέγε που την είδε και δεν τον ειδοποίησε, τι έχει να μας πει. Την πρώτη αγωνιστική που την είδε τη φάση, ήταν πέναλτι αλλά είχε περάσει λέει ένα λεπτό. Έτσι είπε ο κύριος Τζίλος. Τι λέει ο Γκόμεθ επ' αυτού. Δεν το ρώτησαν. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Για τον κύριο Τζίλο και για τη συγκεκριμένη φάση δεν έχω ενημέρωση. Ναι, σιγά μην το είπανε. Για αυτό που έχω ενημέρωση, σας ναι, καλά, καλά έκανες. Καλά έκανες, γι' αυτό είσαι έτσι δίπλα μας έτσι και είσαι έγκριτος και πάντα σωστός. Πάμε στον φίλο όμως, να μην τον αφήνουμε να περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζάχο, είπες πριν, θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν το εξής. Παίζεις με το, λέμε παίζεις με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ με τις ομάδες του ΠΟΚ και χάνεις 3-0 με 3 goal offside.
ναι. και σε μία φάση ανάλογη με αυτές των Αθηνών βάζει σε σύγκολ και στο ακυρώνει ο διαιτητής με ολόιδια φάση ναι. που προηγούνται οι προηγούμενοι. Τι θα γίνει στο γήπεδο? Σε ποιο, αν είναι στο Χαριλάου? Ναι. Δύσκολα τα πράγματα, φίλε. Τι να σου θα πω. Γίνει πανικός, θα γίνει το έλα να δεις. Λογικά, ναι. Θα είναι αγανακτισμένος ο κόσμος και εσύ με το δίκιο σου. Ή θα γυρίσεις και θα τους πεις, α παιδιά, δικαιολογημένα μας το, μην κοιτάτε τι κάνουν οι άλλοι. Εμάς δίκιο έχει ο διαιτητής. Εγώ, ναι, επειδή κατάλαβα που το πας. Με το παράδειγμα που είσαι με το φανάρι, δηλαδή, ναι. δεν μπορείς να πεις ότι, α παιδιά, εγώ πέρασα με κόκκινο, καλά με έκαναν και με έγραψαν. Όχι, φίλε, δεν κοιτάμε άκουσέ με, τι κάνουν, θα φωνάζω, αυτό δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Όποιος φωνάζει δεν έχει δίκιο. Θα φωνάζω. Ναι. Διότι, μα σου είπα και ο Ηρακλής σωστά φωνάζει. Εγώ δεν λέω, δεν λέω ότι κάνει λάθος ο Ηρακλής που φωνάζει. Ο Ηρακλής εκεί που έχει δίκιο είναι ότι. Δεν ξέρω τι έγινε, Χρήστο. Λοιπόν, ο Ηρακλής εκεί που έχει δίκιο είναι ότι και άλλοι με το ίδιο παράπτωμα δεν πέσαν. Αυτό είναι το δίκιο του Ηρακλή. Για μένα. Απλά σε μια κατάσταση όπου βλέπει, Ζάχο, επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας. Σωστό αυτό. Μετά και εσύ να συμπεριφέρεσαι έτσι για να επιβιώσεις. Αυτό είναι σωστό που λες. Ναι, και όλα αυτά γιατί στην Ελλάδα οι νόμοι, έτσι, όχι μόνο στον αθλητισμό, γενικότερα δεν εφαρμόζονται, έτσι. Αυτό είναι που σε κάνει και εσένα να, έτσι, να τσατίζεσαι και να βρεις και να κάνεις και να ράνεις και να έχεις δίκιο σε αυτό. Να συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο τρόπο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Έγινε, Ζάχο, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Εγώ προσοχή. Δεν λέω ότι δεν έχει ο δίκιο, το ξαναλέω, δεν έχει ο Ηρακλής δίκιο είναι ότι και η Τρίπολη, ειδικά αυτή η ομάδα, που είναι μία από αυτές, επαναλαμβάνω, που πάει με τον εκάστοτε ισχυρό για να μπορεί να ορθοποδήσει και να μακροημερεύσει στην Α Εθνική, δεν έπρεπε να πέσει. Ούτε και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ακριβώς με το ίδιο παράπτωμα με τον Ηρακλή, μέσα σε μία χρονιά. Τον Παναθηναϊκό το σώσανε. Απλώς άλλαξαν το. Ναι, τον Παναθηναϊκό το σώσανε γιατί ο φίλε μου δεν μας είπε το όνομά σου κιόλας, δεν το ζητήσαμε. Εδώ μέχρι και πρόεδροι ομάδων, Κούγιας και είπε δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα χωρίς τον Παναθηναϊκό. Ναι, θα χαθεί ένα δυνατό πράγμα. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έγινε στην Αγγλία πρωτάθλημα χωρίς Μάντσεστερ. Στην Ιταλία χωρίς Μίλαν και Γιουβέντους. Μίλαν και Γιουβέντους, έτσι. Μίλαν. 7 Champions League έχει η Μίλαν. Έγινε πρωτάθλημα στην Ελλάδα χωρίς τον Παναθηναϊκό δεν γίνεται. Και στην Ιταλία ειδικά η Μίλαν ήταν η ομάδα του πρωθυπουργού της χώρας. Καλά, δεν το συζητάμε, ναι. Αυτά όμως, όπως βλέπεις για τον Παναθηναϊκό, συνωμότησαν, σε εισαγωγικά το συνωμότησαν, και όλο το ποδόσφαιρο. Όλες οι περισσότερες ομάδες. Όλες. Σχεδόν όλες. Σχεδόν όλες. Άρα, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Άλλο αυτό όμως, και άλλο αν εσύ παρανόμησες ή όχι. Είχες παρανομήσει, φίλε, τι να κάνουμε. Και συγγνώμη, σου λέω το παράδειγμα. Πήρες παίκτες το Δεκέμβριο, γιατί προφανώς είναι Ηρακλειδέας, που με αυτούς τους παίκτες σώθηκες. Δηλαδή, εγώ να μην φωνάσω, ας πούμε, ο Άρης, ας πούμε, ότι έπεφτε, να μην φωνάξω. Πήρες παίκτες, έκανες μεταγραφές, ενώ δεν μπορείς να κάνεις, και με αυτούς τους παίκτες σώθηκες. Θα έχεις πέσει χωρίς αυτούς. Με αυτή τη λογική, να τους βάζουμε όλους σούπερ μαντολίνι, να παίζω εγώ μέσω αγωνιστικού χώρου να είμαι πρωταθλητής, και μετά όταν με πιάνουν να πω, καλά, παιδιά, μέσω αγωνιστικού χώρου κέρδισα. Δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Είπαμε, το ποδόσφαιρο το διέπουν κάποιοι κανόνες. Καλός ή κακός, τι να κάνουμε. Στο άλλο έχεις απόλυτο δίκιο. Έπρεπε να πέσουν και οι άλλοι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έπεσε, εντάξει. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Μην λέω συνέχεια τα νούμερα. Πάμε. Αυτό ξέρετε. Έχω μια είδηση της τελευταίας στιγμής που άρχισε να κυκλοφορεί στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, αθλητικές και μη. Πως έγινε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε δύο συνδέσμους του ΠΑΟΚ και του Άρη. Έκαναν ντου οι αστυνομικοί σε δύο συνδέσμους. Με αυτά που γίνονται μέσα στην πόλη, λογικό μου ακούγεται. Ναι. Διαχρονικά, έτσι. Του ΠΑΟΚ ήταν ανοιχτός, ενώ του Άρη ήταν κλειστό και μπήκαν έτσι τέλος πάντων. Okay, λέει είναι... ποιους συνδέσμους όμως ή γενικά λέει. Όχι, δεν λέει. Δεν ονομάζει. Εντάξει. Βασικά σε σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και του Άρη στη Χαριλάου. Παρουσία δικαστικού λειτουργού. Άμα υπάρχει, προφανώς υπάρχει και εισαγγελική εντολή. Ναι, δεν αυτό. Υπάρχει περίπτωση χωρίς αυτό. Αυτό. Λοιπόν, ο Ανδρέας μας στέλνει μήνυμα. Το λες και νωρίς, Αντρέα. Καλησπέρα. Ο Κροατής που έλεγε για τον Εμπεγκλέρα επικαλέστηκε την UEFA. Την UEFA σκέτο ή την UEFA μάφια. Εντάξει. Ο άνθρωπος θέλει να πει αυτά που είπε, τα είπε. Μια χαρά.
Λοιπόν, αυτό ήταν που τελείωσε ο ρεπορτάζ. Αυτό βγήκε τώρα. Κάτι ναι. άλλο δεν έχω προς ναι, από πλευράς ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει, είπαμε, με τη Λαμία Κυριακή, έτσι. Ναι, Σαββάς, ναι. 6 ώρα. 6 εγώ ήθελα ώρα. Να δω και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και τώρα δεν μπορείς και τα δύο. Ταυτόχρονα δεν γίνεται. Ο Άρης είναι και στην, νομίζω στην ΕΤ, είναι η Ξάνθη. Οπότε θα το δούμε. 5 η ώρα, είναι ο Άρης, 6 είναι ο τέτοιος. Ωραία. Αυτό που, το σχόλιο που ήθελα να κάνω για τον Ένικ, βασικά και με αυτά που είπε χθες, έτσι λίγο τα σχολιάσαμε και χθες με τον Τάσο εδώ πέρα. Το βασικότερο είναι, θεωρώ εγώ, σε έναν προπονητή, φυσικά επαναλαμβάνω, η δουλειά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι αυτή που θα τον προσδιορίσει. Ό,τι και να πω εγώ θετικό ή ό,τι και να πω εγώ αρνητικό. Τα καλύτερα ή και ό,τι βιογραφικό να έχει, έτσι. Το καλύτερο βιογραφικό να έχει ή το χειρότερο. Όλα αυτά αλλάζουν από τη στιγμή που αυτήν θα μπει με την προπονητική φόρμα και θα είναι ο προπονητής του Άρη. Ό,τι μας δείξει στον αγωνιστικό χώρο, αυτό θα τον προσδιορίσει και σαν προπονητή. Απ' την άλλη όμως, θεωρώ ότι ένας προπονητής πρέπει να είναι, δηλαδή, αυτό που λέμε, τι κερδίζει. Καλά, δεν έχω, εγώ δεν έχω παίξει ούτε κανένα τεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά από αυτά, ας πούμε, που μιλάμε και με ανθρώπους που έχουν παίξει, γενικότερα έτσι. Πώς θα ήθελα εγώ, φαντάζομαι πώς θα ήθελα να μου παίκτης, έτσι. Θα ήθελα έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι δίκαιος στην κρίση του. Δηλαδή, αυτός που προσπαθεί να μπει στην εντεκάδα, έτσι, και προσπαθεί στις προπονήσεις να ξέρει ότι έχει ελπίδα να μπει. Ότι κάποια στιγμή θα πάρει την ευκαιρία. Ναι, ότι θα πάρει την ευκαιρία. Γιατί έχουμε, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν είναι αυτό έτσι όπως το είπε ο Γιουνές ή αν δεν είναι, σε μια συνέντευξη που έδωσε, που είπε ότι ο Παντελίδης δεν με υπολόγιζε καθόλου, ρε παιδί μου, και έβλεπα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παίξω. Κάπως έτσι, ας πούμε. Άρα θεωρώ ότι το βασικό, ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας προπονητής είναι να είναι δίκαιος. Ακόμη και σε κάποιον που δεν είναι στις επιλογές σου, ας πούμε, στις πρότιστες. Δηλαδή, όταν το βλέπει ότι προσπαθεί στις προπονήσεις, να ξέρει ότι έχει ελπίδα να παίξει. Αν δεν έχει, ναι, λογικά κιόλας να το παρατήσει, έτσι. Σου λέει ότι δεν έχω ελπίδα να παίξω με αυτόν, ό,τι και να κάνω. Και για να το συνεχίσω και λίγο πιο πέρα αυτό που λες, είναι και ότι και ακόμα και αν ο προπονητής δεν τον βάζει, ενώ ένας παίκτης προσπαθεί, αγωνίζεται, ναι, ναι. Προσπαθεί, ρε παιδί μου, στις προπονητές για να παίξει, αλλά δεν τον βάζει, να τον πείσει ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει. Κάποια στιγμή θα, ναι. Ναι, ή κάποια στιγμή θα ανταμυφθεί ή δεν είναι ικανή για να του δώσει μια φανέλα βασική να έχει. Να τον κάνει να προσπαθήσει περισσότερο, εννοείς. Και αυτό και να τον πείσει το γιατί δεν τον βάζει. Αυτό είναι το σημαντικό. Να τον πείσει γιατί τώρα δεν σε βάζω. Ναι. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Ότι να μην μπορεί ο παίκτης να αμφισβητήσει τις αποφάσεις του προπονητή. Να μην το θεωρεί κολλημένο, ότι ξέρεις κάτι, είναι κολλημένος, δεν πρόκειται να με βάλει. Είναι κολλημένος, σίγουρα θα βάλει αυτόνα. Οι επιλογές του να είναι δικαιολογημένες και να μπορεί να πείσει τους παίκτες για αυτό το πράγμα. Ωραία. Έχουμε για μπάσκετ τίποτα να πούμε. Για μπάσκετ, ουσιαστικά εντάξει, ξεκινάει πάλι έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε, ναι. Το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τώρα για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, τα έχουμε πει, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, είναι ειδικών συνθηκών, όπως είναι και στον Άρη οι καταστάσεις αυτές. Για πρώτη φορά πήγα φέτος στο γήπεδο. Στο μπάσκετ με εισιτήριο, γιατί ναι, κάποιοι μέσα στη χρονιά μου έλεγαν ότι κάνω κριτική και δεν πήγαινα στο γήπεδο. Εγώ δεν πήγα με διαπίστωση, πήγα με εισιτήριο. Άλλο αυτό. Δηλαδή, τώρα μου δίνεις εσύ συγγνώμη. Ναι. Κάποιος, δηλαδή, αν δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο ή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ή δεν θέλει. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει άποψη. Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έλεγαν ότι κάνεις κριτική, ναι, αλλά και δεν έχει πάει, πάει ποτέ στο γήπεδο. Ναι, και στον Άρη ακούγεται αυτό συχνά πυκνά. Δεν πας στο γήπεδο, δεν έχεις άποψη. Ναι, αλλά δεν το λέει. Ναι. Είναι ποιος το λέει κιόλας. Αυτός ο οποίος πηγαίνει, ας πούμε, αυτό. Κούτρα με προσκλήση ή διαπίστευση, δεν μπορεί να λέει εμένα ότι δεν είναι κάστο. Σωστό και αυτό. Αλλά απλά το αν έχει κάποιος δίκιο στην άποψή του, δεν είναι θέμα το αν πηγαίνει στο γήπεδο ή όχι, δεν είναι θέμα αν είναι άντρας ή γυναίκα, δεν είναι θέμα ηλικίας. Έτσι, είναι θέμα επιχειρημάτων και σωστής άποψης. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Πάμε. Καλησπέρα. Καρία. Καλησπέρα, φίλε. Τι λέει. Καλά είμαστε. Αληθεύει ότι έγιναν. Το όνομά σας. Έλα, τα Χαμάτα. Α, να τους, ναι. Έλα, ρε, τα Χαμάτα, ακούμε. Αληθεύει ότι έκανε αστυνομία ντου σε συνδέσμους. Τώρα το είπε ο Στέλιος, δεν ναι, το ξέρω εγώ. Γιατί πετάχτηκε έξω και δεν κατάλαβα. Μόλις βγήκα έξω. Τώρα το ανέφερε ο Στέλιος, δεν ξέρω εγώ το να σου πω. Το φέστιβαλ το ανέφερε. Το έγραψε. Επειδή δεν άκουσα, ξαναπες το, Τσακαλάκι.
Ναι, μισό λεπτάκι. Okay, τα χαμάτα. Να σε καλά. Ναι, ξαναπέξω. Θα το βρούμε τώρα και θα το... Λοιπόν, εγώ μέχρι να το βρεις θέλω να πω ότι βγήκε το πρόγραμμα για τις, από την 5η ως 9η αγωνιστική για τον Άρη. Δηλαδή έχει μπροστά του Άρης την επόμενη αγωνιστική μάτς στο Αλεξάνδριο με τον Ιωνικό. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Είδα τον Ιωνικό με τον ΠΑΟΚ. Ειδικά έχει δύο μαύρους πάρα πολύ καλούς. Έχει και τον Μαυροκεφαλίδη. Έτσι, ναι. Εμείς, ο Άρης Μαυροκεφαλίδη δεν έχει. Παρότι πόσο χρόνο είναι. Μαυροκεφαλίδης δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο είναι. Θα είναι. Αλλά για αυτό το επίπεδο. Καλά, είναι, δεν το συζητάμε. Κάνει διαφορά. Πόσο, με τον Μπάουκ πόσο έβαλε 20 πόντους. Ναι. Ευτυχώς δεν έχει κάμερα. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά λέμε και για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρα, αλλά το πρωτάθλημα μπάσκετ. Δηλαδή έτσι όπως. Δηλαδή είναι πραγματικά. Δεν ξέρω τι κοσμητικό επίθετο να χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο κάτω, πιο πάτο αν έχει από αυτό το πρωτάθλημα. Είναι το χειρότερο πρωτάθλημα όλων των χρόνων, ας πούμε, τουλάχιστον του επαγγελματικού, από το επαγγελματικό το μπάσκετ. Λοιπόν, και θα είναι δύσκολο παιχνίδι από τη στιγμή που ο Άρης δεν μπορεί κάποιες αδυναμίες που φαίνονται, χωρίς να είσαι ο Σκουντής ή ο, θα έλεγα, Συρίγος που συγχωρέθηκε. Λοιπόν, χωρίς να είσαι ειδικό στο μπάσκετ, φαίνεται ότι ο Άρης στην θέση του άσου. Στον Ντάλτον έχει κάνει λάθος επιλογή, όπως και κάποιες άλλες. Και από τη στιγμή που δεν γίνονται οι αλλαγές, έτσι, ούτε ο Γιάνκοβιτς ήρθε, παρότι φαινόταν και από δημοσιογραφικούς κύκλους του Άρεως ότι, παιδιά, μην ανησυχείτε, θα υπογράψει, είναι αύριο μεθαύριο θα υπογράψει ο Γιάνκοβιτς. Κάς Γιάνκοβιτς δεν έχει υπογράψει. Αλλαγή του Ντάλτον δεν γίνεται και έρχεται στο παλέ μια ομάδα η οποία είναι καλή. Ας λέγεται Ιωνικός. Ας ήρθε από την Α2, δεν παίζει καν ρόλο, δεν παίζει αυτό. Το έλεγα και πριν ξεκινήσω, όταν οι άλλοι θα έχουν 6 Αμερικανούς και εσύ 2, από κάτω θα είσαι. Δεν πάει να λέγεσαι Lakers ή Boston Celtics. Πολύ πιο πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα το έλεγες. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι με τον Ιωνικό. Παρότι η διαφορά στο όνομα, εντάξει, είναι χαώδης. Εντάξει, το brand name είναι. Ναι, καλά, δεν παίζει τον brand name όμως. Λοιπόν, να διαβάσω τις αγωνιστικές. 5η αγωνιστική πάμε μετά στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, άμα γίνει καμιά στραβή, τύπα ξύλο με τον Ιωνικό, μετά παίζει Παναθηναϊκός Άρης. Άρης Κολοσσός, 6η αγωνιστική, 2 Νοεμβρίου. 7η αγωνιστική, Ήφαιστος Άρης. 8η αγωνιστική, Άρης Περιστέρη. Και 1η Ρέθυμνο Άρης. Ναι, θεωρώ ότι η νίκη με τον τέτοιο είναι όχι επιτακτική. Πρέπει 100% να έρθει με την νίκαια. Εντάξει, είναι και εντός έδρας παιχνίδι. Ναι, οπότε είναι και εντός έδρας παιχνίδι, όπως λες. Είναι ακόμα πιο σημαντικό το Πάρις. Σώζεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο, θεωρώ, τουλάχιστον από τις πρώτες τρεις αγωνιστικές που είδαμε, δύο ομάδες που είναι πολύ πολύ χάλια. Αλλά στο μπάσκετ κάνεις δύο αλλαγές, τρεις αλλαγές και αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι. Ο Πανιόνιος και το. Ποια είναι η άλλη, και ο Κολοσσός. Δεν τους βλέπω πολύ καλά. Αλλά εντάξει, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εντάξει, έχει πολλά προβλήματα και διοικητικά και οικονομικά, νομίζω, ο Πανιόνιος. Και που πήρε μέρος στο πρωτάθλημα, νομίζω, ήταν. Θαύμα. Αλλά εντάξει, επαναλαμβάνω, έτσι ήταν και πέρσι ο Πανιόνιος. Ακριβώς την ίδια έτσι ξεκίνησε. Ναι, αλλά σώθηκε. Σάκος του μπόξ. Καλά, δεν σώθηκε, αυτοκτόνησε. Ποιος ήταν εκείνος στην τελευταία αγωνιστική που κέρδισε η πεσμένη ομάδα. Το Ρέθυμνο ήταν. Που τελικά δεν έπεσε και αυτό. Ποιος κέρδισε. Όχι, τα τρίκαλα. Που κέρδισαν μέσα στο Λαύριο. Τα τρίκαλα που κέρδισαν μέσα στο Λαύριο. Τα πεσμένα τρίκαλα σώσανε τον Πανιόνιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε. Να διαβάσω το. Διάβασέ το και μετά. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε δύο συνδέσμους του ΠΑΟΚ και του Άρη πραγματοποίησε σήμερα η αστυνομία. Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε ταυτόχρονες παρεμβάσεις σε σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και του Άρη στην Χαριλάου. Παρουσία δικαστικού λειτουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Φεστιβάλ, στο σύνδεσμο του Δικεφάλου, ο οποίος ήταν ανοιχτός, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 11 προσαγωγές, ενώ κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός πυρσών. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο σύνδεσμος του Άρη ήταν κλειστός, ωστόσο οι αστυνομικοί μπήκαν σε αυτόν και κατέσχεσαν πυρσούς, τσεκούρια και ρόπαλα. Πρόκειται για μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την πάταξη της οπαδικής βίας, η οποία το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε έξαρση. Αυτό ήταν το δημοσίευμα το οποίο εδώ και λίγη ώρα κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ωραία. Το διαβάσαμε αυτό γιατί ήταν τα χαμάτα, γιατί δεν το πιάσε προφανώς καλά στην αρχή. Οπότε το ξαναδιαβάσαμε. Πάμε και στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά τα σχεδόν 20 λεπτά τελευταία της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα σχεδόν 20.
19 βλέπω στο ρολόι. Ναι. Έτσι, και άμα βγάλουμε και τους βασικούς υποστηρικτές που πρέπει να διαβάσουμε, 14 με 15 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Το 23, 12, 87 και 3 οκτάρια ξανά ενεργό, όπως και το 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Διαβάζω το μήνυμα του φίλου μου του Ανδρέα, ο οποίος διακομωδεί χαρτολογώντας το λέει. Λέει, Ζάχο, λογικό λέει, στο σύνδεσμο του Άρη να βρέθηκαν, λέει. γιατί έχουμε και ομάδα baseball. Ο Άρης και ομάδα baseball. Οπότε. Σε κουράκια και τέτοια λέει ναι, ναι, εντάξει. Χαριτολογώντας, το διακομωδεί ο Ανδρέας. Να είναι καλά το παιδί. Λοιπόν, έχουμε τίποτα, θα αρχίσουμε να λέμε ανέκδοτα. Άμα θέλει, μπορώ να σου πω το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που όπως είπες εσύ για τον Άρη. Να σου βέβαια. Πω και εγώ το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Καθώς ξεκινήσαμε με μπάσκετ. Ναι, να πούμε και για μπάσκετ δύο πράγματα. Το έχουμε παραμελήσει το μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Ναι, και την φορά που θέλαμε να μιλήσουμε για μπάσκετ δεν προλάβαμε. Ναι, εντάξει, και αυτό σωστό. Πάμε. Έχουμε τον Παναθηναϊκό τώρα το Σαββατοκύριακο στο Παλατάκι, 19. Δηλαδή, ένα λεπτό. Από ό,τι κατάλαβα, ο Άρης ακολουθεί τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Άρης παίζει την άλλη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα το διάβασα. Πέμπτη αγωνιστική παίζει Άρης Παναθηναϊκός. Ναι, και μετά παίζεται με τον Κολοσσό. Ναι, άρα πρέπει ναι, να ακολουθεί του ΠΑΟΚ ο Άρης. Άμα. Ναι, διάβασε το και θα σου πω. Α, περίμενε. Ναι, μετά Άρης Κολοσσός. Μετά Ήφαιστος. Μετά ναι, ύφεστος, ναι. Ναι. Άρα ο Άρης ακολουθεί το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό. Καλό είναι γιατί θα χάνετε αρκετά. Θα χάνετε, οπότε. Παναθηναϊκός τώρα είναι το Σαββατοκύριακο ένα με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στο Παλατάκι, όπου είναι μια καλή ευκαιρία να πάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να δει να στηρίξει την προσπάθεια του ναι. Φλεβαράκη. Με την Σομπατέλη είναι η ομάδα για το Champions League. Κολοσσός στις 26 δεκάτου. Νεπτούνας στις 29 δεκάτου, Ήφαιστος στις 2 Νοεμβρίου, με την Τιζόν στις 5 Νοεμβρίου. Μετά έχει στις 10 Νοεμβρίου το παιχνίδι Κυπέλου, είτε με τον Διαγόρα είτε με την Λάρισα που θα είναι εκτός έδρας. Με την Μπρίντιζη, πώς λέγεται Αθήνα, το 12 Νοεμβρίου. Στις 17 Νοεμβρίου με το Περιστέρι. Στις 20 Νοεμβρίου με την Σαραγώσα. Στις 23 με το Ρέθινο. Στις 30 Νοεμβρίου με τον Πανιόνιο. Και στις 4 Δεκεμβρίου με την Βόνη. Με τη Σαραγώσα, μνήμες. Μνήμες ναι. Ξυπνούν με τη Σαραγώσα. Πότε είναι με τη Σαραγώσα? Με τη Σαραγώσα είναι στις 20 Νοεμβρίου. 20 Νοεμβρίου, εντάξει. Ο Τρέγιας θα είναι σε αυτό το παιχνίδι να θυμηθεί πώς σήκωνε το κύπελο. Με Τσαργώσα δεν κερδίζει. Ναι. Πώς σήκωνε το κύπελο και έβριζε τον Άρη στην απονομή. Τρέγια. Λοιπόν, θέλω να κάνω έτσι μια. Γιατί το σκέφτηκα μετά. Γιατί είπα και όντως είναι έτσι για τον Ντάλτον ότι φαίνεται ότι είναι μια άστοχη επιλογή. Εδώ να πούμε βέβαια ότι στην συγκεκριμένη θέση ο Άρης είχε διαλέξει άλλον. Έτσι. Τον οποίο τον πήρε ο ΠΑΟΚ βέβαια και ο οποίος φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, φάνηκε και στην πρώτη αγωνιστική. Ο Άρης είχε διαλέξει τον Σμιθ. Ο Άρης είχε διαλέξει, βέβαια. Ο Άρης είχε διαλέξει, μάλιστα, άμα γκουγκλάρω τώρα θα φανεί ότι υπάρχει προφορική συμφωνία. Ότι υπήρχε συμφωνία, ρε παιδί μου. Αλλά τότε ήταν η περίοδος που ο Άρης, και ο πρόεδρος ο κ. Γουλιέλμος, προσπαθούσε να ξεμπάν. Τα μπαν, ξεμπάν. Ο άλλος προφανώς δεν θα περίμενε. Αμερικάνος είναι κιόλας. Δεν ξέρω τι τύπο Αμερικάνος από αυτούς προφανώς δεν θέλουν να περιμένουν και πολύ. Έτσι, είτε τους μισθούς είτε την οποιαδήποτε συμφωνία έχει γίνει. Και ο ΠΑΟΚ τον πήρε και τον υπόγραψε ο ΠΑΟΚ. Ο Σμιθ ήταν επιλογή του Άρη για τον Άσο. Και φυσικά η δεύτερη επιλογή προφανώς ο Ντάλτον, το λέω τον άνθρωπο. Ο Ντάλτον δείχνει πραγματικά ότι είναι. Ναι. Να μην πω πάλι να χρησιμοποιήσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ, πολύ. Είναι ο Έλσνερ του μπάσκετ, βασικά. Δεν μπορεί. Το παιδί, εντάξει, δεν ξέρω, ίσως η πίεση. Στο Λαύριο έπαιζε αυτός που έπαιζε. Στο Λαύριο και το καλό του τέτοιο ήταν τα τρίποντα, λέει. Ένα τρίποντο πρέπει να έχει βάλει προχθές που όταν είχε κριθεί το παιχνίδι σε τρία μάτς. Τέλος πάντων, θα μου πεις με τα ικτρά οικονομικά που έχει η ομάδα και με το. Με τα μπαν πάνω από το κεφάλι δεν μπορούσαν να γίνουν καλύτερες επιλογές. Εντάξει, και μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε ουσιαστικά την τελευταία εβδομάδα. Ο Άρης τα μπαν ξεμπαν δύο μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Ναι, αυτό. Ξεμπαν. Οπότε δύο μέρες δηλαδή. Μέχρι τελευταία στιγμή πεζόταν αν θα βγουν και τα δελτία. Αν το θυμάμαι καλά. Έπρεπε να υπογραφούν κάποια πράγματα για να βγουν τα δελτία. Ναι, αυτό είναι ένα. Αυτό είναι σωστό.
Θεωρώ όμως ότι μπορούσαν σε κάποιες θέσεις να γίνουν και καλύτερες και από έναν άνθρωπο όπως είναι ο Σούλης Μαρκόπουλος, που τουλάχιστον στις προηγούμενες του θητείες έδειξε ότι οι επιλογές ήταν καλύτερες. Και στον ΠΑΟ και σε προηγούμενες ομάδες έδειχνε ότι δεν λάθευε εύκολα, ρε παιδί μου, εντάξει, και έπαιρνε πάντα από αυτόν, από τον κάθε παίκτη έπαιρνε και το 110% και 10% παραπάνω. Θα μου πεις εντάξει, τρεις αγωνιστικές είναι να τη δούμε την ομάδα, αλλά κάποια συμπεράσματα νομίζω ότι έχουν βγει, δεν είναι αργά. Δηλαδή ο Άρης πονάει και στον Άσο, θεωρώ ότι ο Γιάνκοβιτς πρέπει να έρθει και θεωρώ και ένας ψηλός, έτσι. Και τότε μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον όσον αφορά το αγωνιστικό μια ήρεμη χρονιά. Άμα συνεχίσει ο Άρης έτσι όπως είναι τώρα και χωρίς τον Μποχορίδη δύο μήνες. Πλήγμα. Ναι, πλήγμα. Γι' αυτό τον Άρη είναι πλήγμα. Γι' αυτό τον Άρη. Είναι πλήγμα. Ειδικά έτσι όπως ξεκίνησε. Φουριόζος, έτσι. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έκανε. Ναι, έκανε, τα μπορεί, έκανε και το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας. Δεν νομίζω να έχει κάνει και καλύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, και από πλευράς πόντων και γενικότερα και από πλευράς σαν ηγετική μορφή, έτσι. Ναι, αυτό. Ήταν πραγματικά πολύ καλός. Βέβαια, περιμένουμε. Από ένα μάτς δεν μπορούμε να βγάλουμε έτσι από συμπεράσματα διαχρονικά. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και την ομάδα. Επαναλαμβάνω, είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Με το μην ακούτε Ιωνικός, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Και ιδιαίτερα αυτόν τον Ιωνικό που είδαμε που κέρδισε τον ΠΑΟΚ εύκολα. Εύκολα τον κέρδισε. Λοιπόν, θα είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί και ο Ιωνικός, ο στόχος του είναι να σωθεί, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει τίποτα περισσότερο, να έχει βλέψει περισσότερες. Και μια που λέγαμε και για πρωτάθλημα και για μπάσκετ, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, που φυσικά στο πρωτάθλημα είναι εκτός συναγωνισμού. Πες με μια ομάδα χωρίς να ξέρω την Ευρωλίγκα και τα δεδομένα και τις παραμέτρους τώρα, δεν νομίζω αυτή η ομάδα να μπορεί να θεωρεί ότι, για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού λέω, ότι μπορεί να πάει στο Final Four ή Μιλάνο και κερδίζει μέσα στο ΆΚΑ. Δηλαδή έχει πέσει τόσο το επίπεδο που ακόμη και ο Παναθηναϊκός, δεν μιλάμε για Final Four, νομίζω είναι απατηλό όνειρο για τον Παναθηναϊκό να πάει στο Final Four. Τώρα μεταξύ μας, ο Παναθηναϊκός τώρα με Πεδουλάκι θέλει να πάει. Ναι, με Πεδουλάκι. Μα γιατί να πάρει τέτοιο. Δεν μπορεί να πάει Final Four έτσι κι αλλιώς. Όχι, να πάει Final Four, αυτό λέω και με Πεδουλάκι. Δεν μπορεί να πάει. Ξόδεψε πολύ περισσότερο και δεν μπορεί να πάει. Θα πάει τώρα που δεν έχει αντίπαλο σε ελληνικό πρωτάθλημα, για ποιο λόγο να ξοδέψει. Πες μου, για ποιο λόγο να ξοδέψει. Λοιπόν, και από τη στιγμή που έχει και κάποιες βλέψεις ο πρόεδρος του και για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, μην ξεχνιέσαι, γιατί είναι καιροφυλακτή από πίσω. Και θυμάμαι και τη συνέντευξή του, που είπε ότι τελευταία χρονιά είναι του χρόνου, αφήνω τις συμμετοχές, βέβαια χωρίς χρέη, χωρίς τίποτα, σε όποιον θέλει, δηλαδή είναι τελευταία, έτσι είπε, τώρα βέβαια αυτοί αλλάζουν και εύκολα άποψη, ότι είναι τελευταία του χρονιά στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα εξαθλειωμένο, το έχουν πάει στον πάτο, να το χαίρονται αυτό το πρωτάθλημα και να το έχουν και να το βλέπουν εκεί κάτω, έτσι όπως τα κατάντησαν. Λοιπόν, έχουμε τίποτα τελευταίο, να σηκώθουμε να φύγουμε νωρίτερα, να βάλεις εκεί μουσική. Ένα σχόλιο για τα αγωνιστικά του μπασκετικού ΠΑΟΚ, όπως και στον Ιωνικό, έτσι και με την Μπεσίκτας που είδα και τα δύο παιχνίδια, το τελευταίο είδα και στο γήπεδο, είναι ότι δείχνει η ομάδα ότι έχει να προσπαθεί και έχει δείχνει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Εντάξει, στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας δεν είχε και τόσο το περιφερειακό σουτ, δηλαδή είχε πολύ μεγάλη αστοχία στα τρίποτα και δεν ξέρω για ποιο λόγο συνέχιζε να βαράνε τρίποτα. Γινόντουσαν και κάποια λάθη, αλλά για ακόμα ένα παιχνίδι, στο τελευταίο δεκάλεπτο υπάρχει μια νεκρή περίοδος 5 λεπτών, όπως και στον Ιωνικό, όπως και στην Μπεσίκτας, όπου επιθετικά ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να βάλει κάποιο καλάθι και η Μπεσίκτας έκανε ένα σερί 14 πόντων. 14-0, ναι, χωρίς να βάλει ο ΠΑΟΚ καλάθι. Γι' αυτό ήρθε και η ήττα. Όταν στο τελευταίο δεκάλεπτο, επί 5 λεπτά, δεν μπορείς να βάλεις καλάθι, νομίζω ότι είναι λίγο λογικό να έρθει και η ήττα, γιατί δεν μπορείς να αντιδράσεις. Άλλο να σου προκύψει αυτό στο πρώτο δεκάλεπτο που μπορείς να τον μπαλώσεις, και άλλο στο τέταρτο. Οπότε αυτή η διάρκεια μιας καλής απόδοσης, νομίζω θα πρέπει να την προσέξει ο Φλεβαράκης, ο οποίος νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος προπονητής και η καλύτερη δυνατή λύση για την άκρη του πάγκου. Κάποιοι τα έλεγαν για τον Παπαθεοδόρου πέρσι, εγώ τα λέω φέτος για το Φλεβαράκη. Βλέπω εδώ τη συνέντευξη του Νικολάς Ντικινής, που την έδωσε στέλιο στο Στη σελίδα της Super League, αλλά ρωτούσαν οι οπαδοί.
Α, έτσι, έτσι πάει αυτό. Ναι, έμα δεις, έχει ονόματα γραμμένα. Ξέρω ότι ο κόσμος με αγαπάει για αυτό που είμαι, για το πάθος μου και ότι δίνω το 100% μέσα στο γήπεδο. Όταν είσαι αρχηγός σε μια ομάδα, είναι πιο εύκολο να μιλήσεις στους παίκτες σου και να πεις κάποια πράγματα. Είναι αρχηγός ότι κινεί. Μπορεί να μην μέσα σου. Α, αρχηγός. Λέει τα ονόματα, ναι. Ναι. Προφανώς είναι στην τριάδα αρχηγών, δεν το ξέρω αυτό. Είναι στην τριάδα αρχηγών ο Ντικινή. Αυτό το ρώτησε προφανώς. Καθότι είσαι αν όχι ο πιο αγαπητός, ένας από τους πιο αγαπητούς και παθιασμένους παίκτες του Άρη, πιστεύεις ότι φορώντας το περιβαλλοντικό του αρχηγού θα μετέδεσαι σε αυτή την αγωνιστικότητα και το πάθος στους συμπαίκτες? Ιωακιμίδης Γιώργος σου το ρώτησε, ναι. Και οι γυναίκες ρωτάνε. Γιατί να με ρωτήσεις να πεις. Ποιο γκολ δεν θα ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου? Το τρίτο γκολ εναντίον της Μόλντε. Ήταν μια τρελή στιγμή. Η Μαρία Κάπα τον ρώτησε. Ναυροζίδης Αστέρης. Το να έχεις τόσο παθιασμένο λαό σαν του Άρη και να φωνάζεις κάθε μας παίκτη σε ψυχώνει. Σε αγχώνει ή σε ψυχώνει? Ο κόσμος πιο πολύ μας εμψυχώνει για να παίξουμε καλύτερα. Μόνο αν χάνουμε, καταλαβαίνει την πίεση. Όταν η κατάσταση είναι normal, πιο πολύ μας μπρόχνει προς την επιτυχία και την πίεση την νιώθει αντίπαλος. Καλά, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν χάνουμε, νιώθεις πίεση, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα αυτό, να πω την αλήθεια. Μάλλον αναφέρεται στο κράξιμο. Ναι, εντάξει, λογικό δεν είναι. Ναι. Λογικό. Όταν βλέπει προσπάθεια τουλάχιστον από σένα, βλέπει ο άλλος, δεν θα σε κράξει ακόμη και χάσουμε. Και αν χάσει η ομάδα, έτσι. Εάν είσαι προπονητής και μπορείς να διαλέξεις ποδοσφαιριστές από την ελληνική Super League, όχι συμπαίκτες από τον Άρη, ποιο θα ήταν το αγαπημένο σου σύστημα και ποια θα ήταν για σένα η ιδανική ενδεκάδα? Ωραία ερώτηση. Κάτσε να ποιος την έκανε. Πέτρος Γιαννακίδης. Λέμε για τα ονόματα. Αποθεώνουμε τον Πέτρο. Μπράβο. Δεν είναι εύκολο να απαντήσει αυτή την ερώτηση, καθώς υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές στο ελληνικό πρωτάθλημα που ανεβάζουν το επίπεδο σε κάποιες ομάδες. Επειδή δεν θέλω να αδικήσω κάποιον, λέω ότι δεν θα περνούν ούτε ένα από τον ΠΑΟΚ. Όχι, συγγνώμη, αυτό το παλεύω. Επειδή δεν θέλω να αδικήσω κάποιον, ενδεικτικά θα αναφέρω τους. Μπάργκα, Ελαμπταλουί, πώς λέγεται αυτός, Γιανούλη, είδες, Γκιγέρμε, Ποντέσε, το Σεμέδο του Όφη, Κουρμπέλη, Βαλμπενουά, Λιβάγια. Κάτι πώς σου είπες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 είπες. Και τον εαυτό του θα έβαλε 11. Α, μάλλον. Ποια είναι για τους οπαδούς του Άρη, καλά αυτά. Εντάξει, θα ήθελες να τραγουδάς τη Ρατρία μαζί με κανένα πρόβλημα. Τι ερωτήσεις είναι αυτές, δηλαδή. Γιατί η ομάδα δεν μπαίνει σε όλα. Α, αυτή είναι καλή ερώτηση. Για να δω. Γιατί η ομάδα δεν μπαίνει σε όλα τα μάτς με το ίδιο πάθος όπως τον επαναληπτικό με τη Μόλντε? Αυτή είναι καλή ερώτηση. Για να δείτε. Σε όλα τα παιχνίδια παίζουμε με το ίδιο πάθος. Σιγά, ρε φίλε. Δεν παίζετε σε όλα τα παιχνίδια με το ίδιο πάθος, ρε φίλε. Απλά σε κάποια μάτς αυτό με τη Λάρισα ήμασταν άτυχοι. Μα δεν σου είπε για τη Λάρισα. Ίσως μόνο στον αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Όφη να μην ήμασταν αυτοί που θα έπρεπε, γιατί ήμασταν λίγο κουρασμένοι. Και πέταξε και το πέναλτι έξω από το Χαριλάου. Το ξέχασα αυτό, δεν πειράζει. Από τη μέρα που ήρθε στον Άρη μας παίζει με τόσο πάθος, λες και είσαι Αριανός από Κουνιά. Πώς εξηγείς αυτό που... Εντάξει, ποιος το ρώτησε αυτό, Κωνσταντίνος. Πάντα παίζω στο 100%, απλά είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι σε μια ομάδα με τόσο κόσμο. Ο κόσμος αυτό μου δείχνει την αγάπη του στο γήπεδο, όσο και στην πόλη του αντικυκλοφορώ, και αυτό μου δίνει παραπάνω ενέργεια για τα λοιπά. Τι σημαίνει, Πασχάλη, τι σου αρέσει η Θεσσαλονίκη μετά από τόσα χρόνια στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που σου αρέσει αλλά και αυτό που σε ενοχλεί? Καλό. Και αυτή η καλή ερώτηση. Μου αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη πόλη. Γάλλος είναι, είπα, μεγάλος είναι αυτός. Μου αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη πόλη, αλλά ήρεμη. Ήρεμη είναι η Θεσσαλονίκη? Σε σύγκριση με ποια, βέβαια, είναι ήρεμη? Τέλος πάντων, με τη Νέα Υόρκη, σχέση με τη Νέα Υόρκη, είναι ήρεμη. Όλα είναι κοντά, βουνό και θάλασσα. Μάλλον θα έχει πηγαίνει στο σεξού. Ποιο βουνό είναι κοντά και έτσι? Είναι μια πόλη. Ναι. Και η θάλασσα, εντάξει, κοντά είναι. Δεν ξέρω. Το βουνό, ποιο εννοεί βουνό? Ξέρω εγώ, μπορεί να πιάσει εγώ. Βλέπει τον Όλυμπο, μήπως από τέτοιο και εννοεί το. Ναι. Στην Ελλάδα γενικότερα μου αρέσει ο κόσμος, αγαπάει το ποδόσφαιρο, είναι πολύ υποστηρικτικός και αυτό το καταλαβαίνεις όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και στην καθημερινότητά σου. Αυτό που δεν μου αρέσει στην Ελλάδα είναι ότι πολλές φορές αφήνουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα για αύριο. Είσαι σωστός, ρε φίλε. Μας κατάλαβε. Είσαι σωστός, μας πήρε χαμπάρι. Είναι χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέει. Και είναι ένα πράγμα που πραγματικά και εγώ προσπαθώ να το κάνω, πιστεύω ότι το κάνω. Δεν αφήνω τίποτα για αύριο. Αν μπορώ να το κάνω σήμερα, δεν το αφήνω αύριο. Για ποιο λόγο να το αφήσω αύριο? Ναι. Κάντο σήμερα, τώρα που μπορείς. Γιατί αύριο μπορεί να μην μπορείς. Σε ποια έδρα εκτός Χαριλάου σου αρέσει να παίζεις και γιατί? Στην Τούμπα. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Κάπου έπαιξε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτός θα μας τρελάνει. Με τον Ατρόμητο μπορεί. Έπαιξε Λεωφόρο. Μου πει πόσα χρόνια, 4 χρόνια στην Ελλάδα. Σίγουρα, ναι, έπαιξε. Η Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι γήπεδο που μου αρέσει να παίζω, καθώς είναι παρόμοιο με το δικό μας το κλάν της Βικελίδης. Οι κερκίδες είναι κοντά και αισθάνεσαι το πάθος του κόσμου. Επίσης μου αρέσει και το γήπεδο του Πανετολικού, που είναι ένα όμορφο γήπεδο. Ποιο Πανετολικού σου αρέσει, ρε φίλε? Πίνει. Με τις λαμαρίνες πάνω. Πίνει. Τι ξέρω, ρε. Δηλαδή, αντί να μας πει. Τέλος πάντων, δεν υπάρχουν και πολλά ωραία γήπεδα στην Ελλάδα. Αλλά και καινούρια.
Καινούργια δεν υπάρχει. Ποιο είναι καινούργιο με το σχετικά καινούργιο το Καραϊσκάκι, ποιο είναι άλλο καινούργιο. Τη Λάρισα είναι άλλο χωράφι. Ναι. Ο Χλωτάπητα δηλαδή. Ναι, όχι, σαν γήπεδο, τέλο πάντων. Του Πανετολικού πήγε. Ναι, ναι. Αν μπορούσε να επιλέξει έναν ιδανικό συμπαίκτη ανεξαρτήτω εποχή και εθνικότητα, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί. Δύσκολη ερώτηση, ακόμη δυσκολότερη επιλογή. Πάντω, αν διάλεγα κάποιον για ιδανικό συμπαίκτη από αυτού που αγωνίζονται τώρα, θα έλεγα τον Μοχάμεντ Μπεν του Ερυθρού Αστέρα. Τι επιλογή ήταν αυτό, Μοχάμεντ Μπεν. Μπορεί να είναι φίλη. Μπορεί να είναι φίλη. Τι προμόσιο το κάνει. Παίζει. Και η τελευταία ερώτηση. Ο Θωμάς τη ρωτάει με το επίθετο του ανθρώπου, πώς γίνεται να είσαι τόσο παδιασμένος σε κάθε αγώνα του Άρη και ακόμη να μην έχουν έρθει προτάσεις από το εξωτερικό. Είσαι σπουδαίος παίκτης με αθόρυβη δουλειά προς όλη την ομάδα, συνέχισε να ετοιμάσεις. Δεν απάντησε προφανώς αυτό, δεν βλέπω. Στο About Arts τη φάγατε την απάντηση προφανώς. Για να κράξω και λίγο έτσι. Βλέπω την έρωση, δεν βλέπω την απάντηση. Προφανώς θα απαντήσω εγώ, διότι λέω εγώ, είναι ένας καλός παίκτης ο Νικολάς Ντιγκινή, αλλά είναι καλός στην Ελλάδα. Λέω εγώ, άμα πάει σε ένα πρωτάθλημα της Γαλλίας, της Ιταλίας, σε μια ομάδα, προφανώς δεν θα μπορεί να αποδίδει το ίδιο, λέω εγώ. Είναι καλός παίκτης ο Ντιγκινή, έτσι, κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο, πάντα δεν είναι από αυτούς που θα πεις δεν προσπαθεί, έτσι, θα τρέξει, ακόμη και στην κακή του μέρα θα τρέξει. Πολύ. Θα βοηθήσει, θα προσπαθήσει να σκοράρει, να κλέψει, να κάνει άμυνα, να γυρίσει πίσω. Τα έχει αυτά. Αλλά... τα έχει αυτά, θεωρώ, αυτό είναι διαχρονικό το σχολείο μου, ότι παίζει και φαίνεται τόσο πολύ γιατί είναι σε ένα πρωτάθλημα της πλάκας, όπως είναι το ελληνικό, με αντιπάλους της πλάκας. Έτσι, γι' αυτό λέω εγώ. Και εδώ υπάρχει μεροκάματο και εδώ θα μείνει, διότι δεν είναι και κανένα κορόιδο. Καλά, εσύ. Λέω εγώ. Να ξέρεις την απάντηση είναι φαγητά από τη Super League. Δεν έχει απάντηση. Οπότε θα μείνουμε με την απορία. Δεν, είναι έτσι, έμεινε και στο τέτοιο. Ναι, θα μείνουμε με την απορία. Μάλλον του έγραψε. Τι, πέρασε μία ώρα ήταν και έκλεισε το και σηκώθηκε να φύγει. Δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, Νικολάς Ντιγκινή. Μπορεί να έχει να πάει κανένα αγώνα στο εξωτερικό. Μπορεί να έχει κανένα ραντεβού. Νικολάς, κοίτα τα 7 ματσάκια του κυπέλου, αγόρι μου. Και άσε τώρα τη λεωφόρα Αλεξάνδρα. 7 ματσάκια κυπέλου. Και σκόραρε στον τελικό. Όλα τα άλλα είχαμε να λέγαμε. Νικολάς, για να μείνεις και στην ιστορία του Άρη, έτσι. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο, Στέλιο, τους βασικούς υποστηρικτές. Έτσι, πάντα. Ξεκινάω με πορκίτο. Ελπίζω, Κότση, να παρήγγειλες να έχεις φάει ήδη. Να έχεις φάει καμιά... γιατί πάλι θα μας βρεις. Ναι, να έχεις φάει κάνα 2-3 γουρνόπουλα ήδη, όπως κάνεις κάθε βράδυ. Πορκίτο ψητό πολύ, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραόλη και Δημητρίου 52 η διεύθυνση και delivery 23-15-20-5-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκπτωση έχετε. Mazda Μανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Mercedes, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Μανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Μιλάμε, έχω μάθει τα τηλέφωνα απ' έξω τα έχω μάθει. Τόσες φορές που τα έχεις πει, εντάξει, λογικό. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρυσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργών αυτών ένα με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 στην Καλαμαριά. Η διεύθυνση της Ψαροταβέρνας Καρεκλάς και τηλέφωνο για τις κρατήσεις του τραπεζιού. Κοινός ρεσερβε 2310-413-230. Λοιπόν. Επίλογο. Από τις καλύτερες ταβέρνες, να ξέρεις. Έχεις πάει, ξέρω. Έχω πάει και η μαμά μου την εκτιμάει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη ταβέρνα. Γιατί πήγαινε με τις φίλες της. Ωραία.
Για να κάνουμε επίλογο και να αφήσουμε στον κύριο Ζαγουάρα να συνεχίσει. Τι να πω, εγώ θα πω ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, καλά. Ναι. Τα κλασικά. Ναι, θα κάνω και εγώ σαν τους ποδοσφαιριστές που λένε τα κλισέ, ξέρεις. Ναι, αυτά, ναι. Δεν μ' αρέσουν όμως, να σου πω την αλήθεια αυτά. Ωραία. Ναι, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει, τώρα δεν είναι και Παρασκευή να πούμε. Παρασκευή να πούμε. Καλή αγωνιστική, ναι. Έτσι, έτσι. Τι είχαμε κάνει στα τέτοια, τίποτα στα προγνωστικά, τίποτα. Είπαμε την προηγούμενη φορά θα τη σημειώνουμε ποτέ δεν είναι προγνωστικά. Γιατί δεν τα θυμόμαστε. Θα το σημειώσουμε, το αφήσουμε εδώ πέρα κάπου και θα το σχολιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Στέλιο που ήσουν έτσι εδώ για άλλη μια φορά πιστός στρατιώτης και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε πει έκτη αλλαγή. Έκτη αλλαγή, ο πρώτος καλύτερος παίκτης που έρχεται από τον πάγκο. Να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόση, όπως και τον Χρήστο και όσοι που ήταν στην ηχοληψία. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Μέχρι τις μία, δεν ξέρω πόσο παραπάνω, μία αφού δεν τελειώνει. Μία τζάμπα τι το λέει. Μία η ώρα δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα, το Στέλιο και το Χρήστο, να έχετε ένα καλό βράδυ.